σήμερα ξεκινάμε νωρίς. Κανονικά στην ώρα μας, 12 η ώρα, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ωραία, γιατί υπάρχει συνέντευξη τύπου, ρε παιδιά. Πάγαμε το παλτό, έτσι. Το ψήνανε οι προηγούμενοι. Ωραία. Και ξεκινάμε την ώρα μας 12 η ώρα. Έτσι είναι αυτά, παιδιά. Λοιπόν, συνδεθήκαμε, μπήκαμε νωρίς για να πάμε στην Τούμπα. Όπου μιλάει ο κορυφαίος Βαλκάνιος προπονητής. Ξεκινήσαμε. Χριστιανικώς έχουμε ξεκινήσει. Ωραία, λοιπόν, οπότε πάμε να ακούσουμε Ρασβάν Λουτσέσκου και Δημήτρη Πέλκα. Πιθανολογώ Πέλκα σε πρώτη φάση και μετά τον Λουτσέσκου. Μα πα στο κλίμα Μόσχα, Χριστίνα. Δεν θα πάω στην Ελλάδα. Δηλαδή θα πάει. Συγγνώμη λίγο. Καλησπέρα. Και καλή επιτυχία. Ποιο είναι το δίδαγμα που άφησε στην ομάδα το ζευγάρι αγώνων με τη Βασιλεία? Τι παραπάνω έχει κερδίσει σε εμπειρία που θα το χρησιμοποιήσει στα παιχνίδια με τη Σπαρτάκ? Какой урок преподнес команде, вашей команде предыдущий матч с Базелем, и что вы усвоили из этой игры, и что вы могли бы использовать во встрече с московским Спартаком? По каждому παιχνίδι έχω μάθει να κερδίζω και να μαθαίνω πολλά πράγματα, είτε κερδίζεις είτε χάνεις αυτό το παιχνίδι. Το παιχνίδι με τη Βασιλεία σίγουρα ήταν τα πρώτα μάτς σεζόν, φανήκαμε όμως πολύ έτοιμοι, πολύ... Είχαμε την ίδια χημεία με πέρσι, σταθήκαμε πολύ καλά στο γνωστό χώρο και στα δύο μάτς. Независимо от игры, проигрываешь ли ты или выигрываешь, ты выносишь с каждой игры свои уроки. Мы были очень хорошо подготовлены, мы уже провели хорошую подготовку к игре, предыдущей к нашей игре, поэтому результат был положительным. Και καταφέραμε να πάρουμε έτσι την πρόκριση και να συνεχίσουμε τις διοργάνωσεις που είναι ο στόχος μας, να πούμε στους ομίλους. И нашей целью мы прошли в следующий раунд, и нашей целью является попасть в групповую фазу, в групповой раунд. Γεια σου, Δημήτρη. Σας έκανε αυτή η πρόκριση και ο τρόπος που ήρθε με το εμφατικό διπλό να νιώσετε πιο έτοιμοι φέτος για να βάλετε την ομάδα, να οδηγήσετε την ομάδα στους ομίλους του Champions League? Ваша победа в предыдущей игре позволила вам быть более, почувствовать свою более, большую готовность, быть больше готовым к Champions League, к Лиге чемпионов? Σίγουρα όσο κερδίζεις ανεβαίνει η αυτοπεποίθησή σου, αλλά το σημαντικότερο για μας είναι να κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι, το οποίο είναι το αυριανό παιχνίδι, να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις συνθήκες του αυριανού παιχνιδιού και να μπούμε μέσα να κερδίσουμε. Ο στόχος μας και το μυαλό μας είναι καθαρά στον αγώνα τον αυριανό. Нашей целью, главной целью на данном этапе – это наша завтрашняя игра, и любую игру мы начинаем с чего? С веры в победу. Поэтому мы с верой в победу приступаем к завтрашней, готовимся к завтрашней игре. Δημήτρη, το ότι φέτος ο ΠΑΟΚ θα έχει πορεία σε ομίλους ευρωπαϊκούς, όποιες οργάνωσεις, κάτι το οποίο κερδίσατε, σας ανακουφίζει, σας έχει βγάλει ένα κομμάτι άγχους ή είναι το ίδιο εν όψη του μεγάλου ονείρου που είναι η συμμετοχή στους ομίλους Champions League? Συγγνώμη, δεν άκουσα φέτος τι έγινε, δεν άκουσα καλά. Έχει εξασφαλίσει ο ΠΑΟΚ πορεία σε ευρωπαϊκούς ομίλους, είτε Champions League είτε Europa League, και αν αυτό τους ανακουφίζει και τους βγάζει ένα κομμάτι άγχους. То, что ПАОК в этом году обеспечил себе удачный прогресс, удачное развитие в европейских кубках, в европейских организациях, это влияет и на внутренний чемпионат, и влияет ли это вообще на игру в дальнейшем? Да, то берсино апоклизмо, который пэрис, дэн агонистикаме ста европейка, стэн Европе, дэн ехаме европейка пэхнидья. Στόχος καθαρά φέτος ήταν να μπούμε σίγουρα να παίξουμε στην Ευρώπη. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως είπα και πριν, κοιτάμε το αυριανό μάτς και έχουμε θέσει ένα στόχο να μπούμε στους ομίλους του Champions League, το οποίο είναι ένα όνειρο το οποίο μπορούμε να το ζήσουμε και έχουμε νιώσει δυνατοί. Αλλά θέλω να κοιτάω αγώνα με αγώνα, να αρχίσουμε αρχικά με το αυριανό παιχνίδι, μετά μέσα στην Ρωσία και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Αλλά όπως είπα και πριν, η επιστροφή που είχαμε σίγουρα, που θα παίζουμε σίγουρα στους ομίλους, μας δίνει χαρά γιατί είναι παραπάνω παιχνίδια και μας αρέσει πολύ να αγωνιζόμαστε μας προσφυγιστές. Хотелось бы сказать от имени всей команды то, что мы смотрим на каждый матч по отдельности. То есть мы не загадываем вперед на далекое будущее. То есть на данном этапе мы готовимся к завтрашней игре. Да, нашей целью является квалификация в групповой раунд, но мы смотрим, живем сегодняшним днем. То есть мы смотрим на завтрашнюю игру и на ее положительный результат. Το ερώτημά μου, Δημήτρη, μάλλον απαντήθηκε, αλλά μια και έχω το μικρόφωνο να στο θέσω, καθώς επειδή εμείς αναπόφευκτα βλέπουμε από τη δική μας πλευρά το επόμενο ζευγάρι, εσείς που
έχετε βέβαια μπροστά σας τη διαδρομή μέχρι τους ομίλους, όποιοι και αν είναι αυτοί. Βλέπετε κι εσείς το επόμενο ζευγάρι, δηλαδή την Μπενφίκα με την Φενέρμπαξε. Вопрос капитану команды заключался в следующем. То есть мы уже знаем, кто будет один из двух ваших соперников. Вы тоже, наверное, уже знаете, и вы готовы к своим соперникам. То есть либо это будет Бенфика, либо Фенербахче. Όχι, προσωπικά και από την φιλοσοφία του προπονητή έχουμε ως στόχο το επόμενο μάτς, την επόμενη ομάδα που είναι η Σπάρτακ Μόδας, που είναι αύριο το παιχνίδι. Είμαστε καθαρά συγκεκριμένοι σε αυτό το παιχνίδι. Θα κοιτάξουμε να δώσουμε τα πάντα και να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό και αδύνατο μέσα στον χώρο ώστε να περάσουμε. Πραγματικά πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι και πολύ καλοί, πολύ καλοί στη δουλειά μας, σε αυτά που μας έχει πει ο προπονητής, στο να βγάλουμε αυτά που χρειαζόμαστε μέσα στον χώρο. Γιατί πραγματικά θα κρυφθούν όλα σε λεπτομέρειες και πρέπει να είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα προκριθούμε. Το επόμενο ζευγάρι έχουμε ακόμα. Хотелось бы опять подчеркнуть, что философией нашего тренера является сегодняшний день. То есть мы обращаем внимание пока что на завтрашнюю игру. Мы хотели бы хорошо подготовиться к игре с московским «Спартаком». Завтра это наша философия, это философия нашего тренера, поэтому мы обращаем особое внимание на завтрашнюю игру, чтобы приложить максимум усилий, быть максимально подготовленными, быть отличными в нашей работе, в работе на поле и обращать отдельно внимание, особое внимание на детали. А потом уже будем смотреть и на следующего нашего соперника. Θα μπορούσε να μας κάνει μια σύγκριση της Βασιλείας με τη Σπαρτάκ, τουλάχιστον με την εικόνα που έχει για τη Σπαρτάκ από κάποιες πληροφορίες, και αν πιστεύει ότι δύο εμφανίσεις ανάλογες με αυτές που έκανε ο ΠΑΟΚ απέναντι στη Βασιλεία αρκούν για να έρθει πρόκριση και απέναντι στους Ρώσους. Хотелось бы также спросить, говорит греческий журналист, вы делали какое-либо сравнение, сравнительный анализ между такими командами, как Базель и Спартак? То есть вопрос мой заключается в том, хватит ли вам того потенциала, который вы показали в игре с Базелем, чтобы выиграть у Спартака? Так, ξεκινήσουμε το τελείωμα της ερώτησής σου. Πρέπει να είμαστε πολύ καλύτεροι από ό,τι τα δύο προηγούμενα παιχνίδια για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Διότι όσο περνάς αυτή τη διοργάνωση, τόσο πιο δύσκολα γίνονται, τόσο πιο δύσκολα γίνονται οι ομάδες, το επίπεδο ανεβαίνει. Και η Βασιλεία περάσαμε γιατί ήμασταν εμείς πολύ καλύτεροι. Εμείς καταφέραμε να δείξουμε αδύναμη τη Βασιλεία. Η Βασιλεία είναι μια ομάδα πολύ καλή, πολλά χρόνια στη διοργάνωση, με εμπειρία. Άστα από δύο-τρεις ποδοσφαιριστές, έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και πολύ μεγάλη ποιότητα. Και όσον αφορά το αυριανό παιχνίδι, όπως είπα και πριν, θα κριθεί στις λεπτομέρειες, και να είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα δώσουμε περισσότερη βάση σε αυτές. Хотелось бы ответить на ваш вопрос о том, что да, мы показали себя с очень хорошей стороны в игре с Базелем, мы лучше играли, мы выглядели намного лучше, чем наш соперник. Да, Базель была, это был нелегкий соперник, это была опытная команда с очень хорошими опытными футболистами, и мы должны быть намного лучше, однако, подготовлены к завтрашней игре к Спартаком. Почему? Потому что уровень каждый раз раунд с раундом увеличивается, усложняется, игры становятся все более сложнее. Поэтому, на мой взгляд, завтрашняя игра будет решена в деталях. То есть детали определят судьбу завтрашнего матча. Εσύ προσωπικά, Δημήτρη, πώς είσαι για αύριο σωματικά, πνευματικά και ψυχολογικά, και τι πιστεύεις ότι θα χρειαστεί για σένα, για τη θέση σου, να αντιμετωπίσεις πιο πολύ δύναμη, πιο πολύ τρέξιμο, που θα πρέπει να механевтис какой-то тропо на спаси мне кристи амина пос влепис ты просто ролло я аврио. Вопрос лично к капитану команды, что для тебя завтрашняя игра и что ты должен сделать, приложить со своей стороны какие усилия, чтобы одержать победу, и где нужно обратить более пристальное внимание, либо оборона, атака, как на твой взгляд? Арчика, δεν ξέρουμε πώς θα είναι η δεκάδα αυτό το προπονητής. Δεύτερον, εγώ προσωπικά είμαι πανέτοιμος. Αυτό το βγάζεις μέσα από τις προπονήσεις. Πρέπει να είσαι όλη τη βδομάδα έτοιμος, συγκεντρωμένος, να δίνεις τα πάντα για να μπορείς να είσαι και έτοιμος την ώρα που θα έρθει το παιχνίδι. Από εκεί πέρα, το τι θα χρειαστεί να κάνω, αν θα παίξω, αυτό το οποίο δεν θα μπορώ να σου το αποκαλύψω εδώ, είναι μυστικά του προπονητή. Αυτός ο ίδιος θα με κατευθύνει το τι πρέπει να κάνω μέσα στον χώρο για να αντιμετωπίσω την αντίπαλη ομάδα και ό,τι θα κάνω.
Хотелось бы ответить на ваш вопрос тем, что, во-первых, я не буду раскрывать секретов нашего тренера, где мне будет уделена, в какой части поля я буду, мне будет уделена роль. Я просто хочу заявить о том, что я полностью готов к игре. Мы прошли максимальную подготовку, мы полностью, как команда и я лично, готов к завтрашнему матчу. Но еще раз подчеркиваю то, что секретов тренера выдавать мы сегодня пока не будем. Πόσο έτοιμη είναι η ομάδα σου να αποκλείσει τη Σπάρτακ Μόσχας, καθώς αυτοί έχουν περισσότερους αγώνες στα πόδια του από τη δική σου ομάδα? Как вы думаете, удастся ли вам пройти Спартак, у которого, в багаже которого намного больше игр, чем у ПАОКа? Δεν νομίζω ότι έχουν περισσότερους αγώνες, καθώς έχουν παίξει δύο αγωνιστικές στο πρωτάθλημα και εμείς έχουμε παίξει δύο αγωνιστικές αποκλειματικά. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι ο βαθμός ετοιμότητας είναι ο ίδιος για τις δύο ομάδες. Όπως είπα και πριν, θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Πρέπει να είμαστε πολύ δυνατοί, πολύ συγκεντρωμένοι, να δώσουμε παραπάνω από το 100% καθένας μας στον γνωστό χώρο, ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε και αυτό το επίπεδο. Я не думаю, что в запасе у Спартака намного больше игр, чем у нас. У ПАОКа два раунда, по-моему, обе команды прошли. Еще раз хочу подчеркнуть, что игра будет решена в деталях. Мы будем обращать особое внимание на детали. Мы будем сконцентрированными. И хочу вам гарантировать то, что мы отдадимся на 100% игре, даже больше игре завтрашней с московским Спартаком. Если с российской стороны нет больше вопросов к капитану команды, последний вопрос, греческий журналист, пожалуйста. Αν και έχεις παίξει πολλές φορές αρχηγός, Δημήτρη, το περιβραχιόνιο σου ήρθε λίγο απότομα στο προηγούμενο μάτς, γιατί έγινε αυτό το απρόπτο με το Βιερίνια. Αισθάνεσαι ότι παίζεις και λίγο για τον Αντρέ, να καλύψεις και το δικό του αρχηγικό προφίλ μέσα στο γήπεδο? Και πόσο σε επηρεάζει τον τρόπο σκέψης αυτό, το να έχεις το περιβραχιόνιο? Димитрис, ты часто бывал в роли? Повязка капитанская пришла к тебе как-то, так скажем, нежданно по причине травмы, которую получил Вьериня во время прошлой игры. Будет ли это влиять особо на твою роль в игре? И будешь ли ты играть и за Андре в завтрашнем матче, нося капитанскую повязку? Κοίταξε, το δύσκολο δεν είναι να φτάσεις ψηλά, το δύσκολο είναι να διατηρηθείς και να βάζεις στόχους να γίνεις ακόμα καλύτερος, να φτάσεις ακόμα πιο ψηλά. Εγώ από μικρό παιδί είχα όνειρο να αγωνίζομαι με το νούμερο 10 στο ΠΑΟΚ και το Περιβραχιόνιο. Έχει φτάσει αυτό το σημείο, έστω και έτσι πως έγινε στο προηγούμενο μάτς που χτύπησε ο Αντρέ, να το πάρω έτσι από σπόδα που λέμε. Αλλά θα κάνω τα πάντα πραγματικά για να αποδεικνύω κάθε φορά ότι μπορώ να γίνουμε καλύτερος, ότι μπορώ να φτάω παραπάνω την ομάδα μου, ότι αξίζει να το φοράω το περιβραχιόνιο σε αυτή την ομάδα. Και όσον αφορά το οποίο αν παίζω για τον Αντρέ, ξέρω ότι όλη η ομάδα παίζει και για τον Αντρέ και για όλους, όλοι παίζουμε για όλους. Είμαστε μια καλή παρέα, το δείχνουμε αυτό καθημερινά και θα κάνουμε τα πάντα για να δίνουμε ακόμα παραπάνω χαρές και στον κόσμο που μας παρακολουθεί και σε όλους όσους μας πιστεύουν. Да, я понимаю ваш вопрос. Да, это будет для меня, конечно, особая ноша. Я буду выполнять роль капитана команды. Я с детства мечтал играть в футбол, с детства мечтал носить капитанскую повязку во время матчей и каждый раз быть все лучше и лучше и прилагать максимум усилий с моей стороны с той целью, чтобы команда одержала победу. Что касается вашего вопроса, будем ли мы играть за Андре, буду ли я лично играть, думая об Андре, я думаю, что девизом нашей команды является один за всех и все за одного. Поэтому да, и я лично, и вся наша команда будут думать о Бандре и прилагать максимум усилий для того, чтобы одержать завтра победу. Спасибо большое, Димитрис. Σε πρώτη φάση αυτό που μάθαμε από την πρώτο σκέλος της συνέντευξης τύπου είναι ότι αν τα είχαμε με Ρωσίδα και μας έπιανε στην μπάλα, δύσκολα ήμασταν. Δύσκολα. Για να δούμε και το Ράσβαν Λουτσέσκου, παραμονές του ΠΑΟΚ Σπαρτάκ Μόσχας. Πολύ μεγάλο παιχνίδι εδώ στην πόλη μας. Πάμε. Главному тренеру фамилия Луческо очень известна в российском футболе, но в основном благодаря батюшке главного тренера. Скажите, общались ли вы с отцом перед этим матчем? Он ведь Спартак наверняка знает получше, чем вы. Ξέρουμε, η ερώτηση προς τον
προπονητή, ξέρουμε πολύ καλά ότι το επίθετο Λουτσέσκο είναι πολύ γνωστό στον χώρο του ποδοσφαίρου. Χάρη βεβαίως πρώτα απ' όλα στον πατέρα, στον Μίρτσα Λουτσέσκο. Αν έχει μιλήσει τελευταία με τον πατέρα του, αν έχει κάνει κάποιες ερωτήσεις, γιατί προφανώς ο πατέρας του γνωρίζει καλύτερα την Σπάρτακ Μόσχας. Αυτός δεν έχει δημιουργηθεί, έχουν βγει προγράμματα. Λουτσέσκο, well in football, first of all from your father and after from you, and the question is if you have made any talk with him lately, because he knows well, because he has faced Spartak Moscow in the league. Τσονάκας, θέσεις. But in football, what happened one year before or two years before doesn't have anything with the present. Το τι συμβαίνει, το τι συνέβη στο ποδόσφαιρο ένα ή δύο χρόνια πριν δεν έχει καμία σχέση με το τι συμβαίνει στο ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή. То, что было в футбольном мире год-два назад, это не означает, что те же самые процессы и события происходят и на данном этапе. In football, it's a very fast dynamic, and from one day to another day, things change. Στο ποδόσφαιρο υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυναμική και κάθε μέρα το ποδόσφαιρο αλλάζει. Футбол – это очень динамичная игра, и день за днем, каждый день меняются ее параметры. Then, if I have talks with my father about football, I have talks about nowadays. Και έτσι, αν μιλάμε τον πατέρα μου για το ποδόσφαιρο, μιλάμε για το ποδόσφαιρο που συμβαίνει σήμερα. И если я и буду говорить со своим отцом о футболе, общаюсь на тему футбола, я общаюсь на тему то, что происходит именно сейчас, на данном этапе. Because you have a huge passion talking about football. Yes, we talk a lot, but different aspects. Γιατί έχουμε ένα τεράστιο πάθος και οι δύο για το ποδόσφαιρο, μιλάμε πολύ για αυτό, αλλά για διαφορετικά θέματα. Да, мы оба очень любим, с большой страстью относимся к футболу, мы общаемся по вопросам футбола, но каждый раз это различные аспекты нашего общения. Είναι αρχή της χρονιάς, γίνονται κάποιες συγκρίσεις αναπόφευκτα. Η Βασιλεία είναι μια ομάδα με εμπειρία, ψηλά στο ranking της UEFA. Η Σπαρτάκ είναι πιο κάτω. Παρ' όλα αυτά, έχουμε μια εικόνα ότι η Σπαρτάκ Μόσχας είναι καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή από τη Βασιλεία. Συμφωνεί? It's the beginning of the season. We cannot avoid to make some comparisons with the teams. Basel is a good team, high in the ranking of UEFA. But Spartak Moscow is also a good team that is a little low in the ranking, but in that moment seems to be better. Do you agree with this? Вопрос был к тренеру по поводу того, что да, мы сейчас находимся в начале практически года, в начале сезона. Базель – это очень хорошая команда, очень подготовленная команда. И Спартак по рангу ниже, чем Базель. Но, на мой взгляд, говорит журналист, Спартак намного лучше выглядит в этом году, чем Базель. Вы согласны с этим или нет? As I told you before, in football there is a huge dynamic. Every day things change very fast. I can tell you that it's a mistake from the technical point of view to make comparison. Όπως σας είπα, και πριν, το ποδόσφαιρο έχει μια τεράστια δυναμική. Τα πράγματα αλλάζουν συνεχώς και από την μεριά της τεχνικής άποψης είναι πολύ λάθος να κάνουμε οποιαδήποτε σύγκριση. Yes, we faced a team which was favorite at draws. Αντιμετωπίσαμε μια ομάδα η οποία ήταν φαβορή στην κλήρωση. But we managed to qualify and we managed to show that they were weaker in that two games. Καταφέραμε να προηγηθούμε, καταφέραμε να δείξουμε ότι ήταν αδύναμοι τουλάχιστον σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Because we really played a very good football. Γιατί πραγματικά παίξαμε καλό ποδόσφαιρο. Basilea showed on Saturday that is still a strong team. Και η Βασιλεία έδειξε το Σάββατο ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα. Как я уже и говорил до этого, футбол – это та наука, скажем так, которая постоянно динамична, очень динамичная, постоянно в ней происходят изменения. Если с моей точки зрения, с технической точки зрения, ошибочно сравнивать команды, ошибочно проводить сравнительный анализ, нам удалось пробиться, несмотря на то, что да, мы не были в прошлой игре фавори, но нам удалось пробиться, потому что в течение обоих матчей мы показали очень хороший футбол, очень хорошую игру, поэтому и мы выиграли. Поэтому еще раз хочу сказать, что сравнивать я не считаю правильным.
любые команды друг с другом? Tomorrow it is a totally different game. Αύριο είναι ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Different opponent, different conjunctor. Διαφορετικό παιχνίδι, διαφορετικοί παράγοντες. We keep from the qualification a good chemistry and a good confidence. Κρατάμε την καλή χημεία και την πολύ καλή αυτοποίθηση από την προηγούμενη πρόκριση. But on the same time we know very well that we will face a very organized team. Αλλά την ίδια στιγμή ξέρουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μια πολύ οργανωμένη ομάδα. With a good quality of players. Με καλή ποιότητα παιχτών. And even with a lot of options. Και ακόμα πολλές διαθέσιμες επιλογές. Then in this kind of games, the difference will be made by details. Σε τέτοιου είδους λοιπόν επίπεδο, την διαφορά θα την κάνουν λεπτομέρειες. Еще раз хочу сказать о том, что завтра это будет уже другая игра, другие факторы, с которыми мы будем сталкиваться во время матча. Да, у нас получилось победить во время прошлой игры. У нас все сложилось так, что мы одержали победу в предыдущем матче. Мы знаем, что «Спартак» — это очень хорошая команда, команда с отличной организацией, с высоким качеством игроков. Каждый игрок проводит очень качественную игру на поле. Но мы знаем, что в этом, чем дальше мы идем, тем уровень повышается. Поэтому еще раз подчеркиваю то, что завтра все будет решено благодаря деталям. То есть детали – это наше все. Καλημέρα. Είπε ο κύριος Λουτσέσκου νωρίτερα ότι η Σπαρτάκ είναι μια οργανωμένη ομάδα, ποιοτική ομάδα. Θα ήθελα λίγο να σκιαγραφίσει με περισσότερες λεπτομέρειες τον αυριανό αντίπαλο του ΠΑΟΚ. You said before that Spartak is an organized team, has quality. You might want to enter in more details for the game tomorrow. Вы сказали, господин Луческу, что «Спартак» — это команда с очень хорошей организацией и с очень высоким качеством игроков. Вы не могли бы подробнее нам рассказать, что вы хотели бы подчеркнуть в таком моменте, как хорошая организация, и поделиться, что вы считаете высоким качеством игроков? What exactly precisely you want me to tell you? Τι ακριβώς θα θέλετε να σας πω? Что конкретно вы хотите, чтобы я вам сказал? Very compact team, organized on detail, especially when doesn't have the ball. Ομάδα με συνοχή, οργανωμένη στις λεπτομέρειες, ειδικότερα όταν δεν έχει την μπάλα. Trying to press in specific moments, otherwise they go at the half of the pitch, trying to be very compact and not to leave space to the opponents. Προσπαθώντας να πιέσει σε συγκεκριμένες στιγμές, αλλιώς οπισθοχωρείς το δικό της μισό, προσπαθώντας να κλείσει τον χώρο και να μην δίνει χώρο στον αντίπαλο. We must be very careful, we must have full concentration in these details, not to do easy mistakes. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτές τις λεπτομέρειες, να μην δώσουμε εύκολα λάθη στον αντίπαλο. Because they have experience and they read well the situations and when they gain the balls they could go very very fast in short attacks and having quality in front they could create danger. Γιατί έχουν εμπειρία, διαβάζουν πολύ καλά τις καταστάσεις και αν το εκμεταλλευτούν αυτό, έχοντας καλούς παίκτες στην επίθεση, μπορούν να δημιουργήσουν γρήγορες επιθέσεις και να δημιουργήσει κίνδυνο σε εμάς. «Спартак» — это очень хорошая команда, компактная команда, очень обращают внимание на детали в игре, что и мы также подчеркивали. Даже во время того, когда команда не владеет мячом, все игроки обращают особое внимание на детали, оказывают давление на соперника, не дают сопернику почувствовать себя свободно на обеих половинах поля. Мы знаем, что «Спартак» — это очень также опытная команда, и если им дать слабинку, то благодаря отличным игрокам в атаке они очень могут быстро организовать эту атаку, поэтому нам нужно обращать также на это особое внимание. Вам достаточен этот ответ? Αν είναι 100% έτοιμη ο Κάνιας με τον Μπίσεσβαρ, αν υπολογίζει ουσιαστικά στον ΑΚΠΟΜ, είναι στη λίστα βέβαια, αλλά αν υπολογίζει ουσιαστικά, αν το θεωρεί έτοιμο, και αν αισθάνεται λίγη ανασφάλεια για το γεγονός ότι έχει μόνο τον Κρέσπο αριστερά ως δοκιμασμένη λύση. If
Κάνιας and Pisces are around 100%. If you can really count on Akpom, even if he, we know that he's on the list, but if you can really count on him, and if you feel a little insecure, because the only solution that you have already tried is Angel Crespo on the left and there's no one else. Вопрос состоял в том, тренер насколько уверен в том, что на 100% готов такой игрок, как Каньяс, и также чувствует ли он себя в безопасности из-за того, что с левой стороны поля будет играть только Анхель Креспо. Достаточно ли это для тренера? Хосе was out for 2 days. Ο Κάνιας ήταν εκτός για 2 μέρες. And I told during the training of yesterday that these days were perfect for him as a small holiday because he came back with a fantastic shape and will. Και είπα και χθες στην προπόνηση ότι ήταν μια φανταστική διήμερη αποχή από αυτόν, σαν διακοπές. Είμαι χαρούμενος γιατί γύρισε πολύ καλά στις προπονήσεις. Κάνιας отсутствовал только в течение 2 дней, проходил необходимое, его не было с нами, и поэтому он вернулся. Вчера он уже был с нами, и, как я уже сказал на заседании тренерского штаба, что это было как отпуск, как каникулы для этого игрока, поэтому он вернулся в отличной форме, и мы собираемся его задействовать. He's not ready. It's obvious because he came after almost 3 weeks being out. Ο Μπίσεσβαρ δεν είναι έτοιμος, είναι προφανές, γιατί ήρθε από μια περίοδο σχεδόν 3 εβδομάδων που ήταν απόν. He will be probably for the next game. Πιθανόν να είναι έτοιμος για το επόμενο παιχνίδι. And Akpom physically, yes, it's okay. He will be with us on the bench. Normally that he will need time to adapt and to understand perfect our way of playing, but is not so important because he is not the player to start tomorrow. Ο Akpom από άποψη φυσικής κατάστασης είναι ok, είναι φυσιολογικό να χρειάζεται κάποια ζητήματα όσον αφορά την τακτική προσέγγιση, αλλά μπορούμε να πούμε ότι είναι ανεκτό, μιας και δεν είναι ο παίκτης ο οποίος θα ξεκινήσει αύριο. For other aspect, I told you last game, after the last game, that we have players, they participate in trainings. Everyone has to be ready if the team needs him. Απ' την άλλη, σας είπα και μετά το τέλος του προηγούμενου παιχνιδιού ότι υπάρχουν παίκτες στην ομάδα και θα πρέπει να είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή που θα χρειαστούν. Then what whoever will be inside of the pitch, I am sure that he will give everything. Και πιστεύω ότι όποιος θα χρειαστεί να μπει στο γήπεδο θα είναι έτοιμος. I'm not speaking about Crespo specific situation, I'm speaking generally. Δεν μιλάω μόνο για τον Κρέσπο, μιλάω γενικότερα. Был ответ дан тренера на относительно нескольких футболистов, которые будут или не будут принимать участие в завтрашней игре. За Каньяса мы уже говорили, Бисервар, будет ли он принимать участие или нет. Тренер говорит о том, что физически, в принципе, он готов, но он не знает, может ли... Он на завтра не готов, не будет, скорее всего, принимать участие в игре. Также относительно новичка команды ПАОК, Акпома, да, он готов. Физически у него, его физическая форма в отличном состоянии. Но я не думаю, что завтра мы его выпустим на поле. Он будет с нами, будет на скамейке запасных заходить. Команду. Но еще раз бы хотелось подчеркнуть, говорит тренер, о том, что у команды всегда должны быть игроки, которые могут выйти на поле, независимо от того, сколько травмированных находится на скамейке запасных. Стекете καθόλου ή παρακάμπτει το γεγονός ότι η Σπαρτάκ, η αυριανή αντιπαλός του, έχει ένα πλήθος ποδοσφαιρικών αστεριών με υψηλό αντάλλαγμα, υψηλά συμβόλαια και μεγάλο κασέ. Do you think about the fact that our tomorrow's opponent, Spartak Moscow, has a team with players with high quality, high value and high contracts? Влияет ли, вопрос заключился в том, влияет ли на ваше поведение, скажем так, на ваше
видение завтрашней игры, тот факт, что московский «Спартак» — это команда, в которой играют звезды, скажем так, мирового футбола, дорогие футболисты, футболисты с дорогими контрактами. Как вы к этому относитесь? We don't think at this aspect. When we prepare a game, we prepare a game, and we finish. We are focused on the tactical and technical aspects. Δεν σκεφτόμαστε αυτά τα πράγματα προετοιμάζοντας ένα παιχνίδι. Στεκόμαστε περισσότερο σε τακτικά και τεχνικά ζητήματα. Football has showed a lot of times that every kind of result is possible. Το ποδόσφαιρο έχει δείξει πάμπολες φορές ότι οποιοδήποτε αποτέλεσμα είναι πιθανό. Мы ведем нашу подготовку к завтрашнему матчу независимо от того, насколько много у нашего соперника звезд в составе. Футбол это много раз показывал то, что независимо от того, какие звездные ли игроки в составе той или иной команды, результат может быть абсолютно разным. И любая команда может одержать победу. Мы будем наше внимание уделять тактическим и техническим вопросам во время игры, а не обращать внимание на то, насколько дорогие игроки играют в команде соперницы. No matter of how high are the budget of the teams or the salaries of players. Χωρίς να έχει σημασία πόσο μεγάλο θα είναι το budget της ομάδας, πόσο θα κοστίζει, πόσα λεφτά θα αμείβεται ένας ποδοσφαιριστής. То есть судьбу матча не играет тот факт, насколько большой бюджет у той или иной команды и насколько дорогие играют в ее составе игроки. The most important aspect for one team is to have a strong mentality to enter inside of the pitch, to give everything for the victory. Το πιο σημαντικό κομμάτι είναι μια ομάδα να έχει μια σωστή νοοτροπία έτσι ώστε να μπαίνει στο γήπεδο και να δίνει τα πάντα για την νίκη. No matter who is in front of the team and who we are such a kind of team with strong mentality. Χωρίς να έχει σημασία ποιος θα είναι απέναντί της και εμείς είμαστε μια τέτοια ομάδα με τέτοια νοοτροπία. Мы ПАОК, та команда, что мы не будем обращать внимание на то, кто перед нами, насколько дорогой тот или иной игрок, который будет нашим соперником во время завтрашнего матча. Мы считаем, наша команда считает, мировоззрение нашей команды заключается в том, что судьбу любого матча играет воля к победе. Насколько сильна будет воля к победе у игроков, у чьих игроков, та команда и одержит победу. Ο coach, ο Μάξ, σε συνέντευξή του είπε ότι η εικόνα του ΠΑΟΚ απέναντι στην Βασιλεία ακόμη και εμένα με εξέπληξε, που ξέρω καλά την ομάδα. Οι Ρώσοι, πολλοί άνθρωποι του ποδοσφαίρου από τη Ρωσία, στέκονται στο πόσο καλός ήταν ο ΠΑΟΚ και λένε χαρακτηριστικά ότι το 3-0 μέσα στην Ελβετία τα λέει όλα για την αντίπαλο της Σπαρτάκ. Προσωπικά, τι εικόνα έχετε για τον ΠΑΟΚ, αν σας ζητήσω να το δείτε λίγο έξω από όλο αυτό και όχι σαν έτσι προπονητής και συναισθηματικά, για την εικόνα που έδωσε ο ΠΑΟΚ προς τα έξω στους τρίτους και ποια στοιχεία από αυτά κρατάτε? Ποιος είπατε στην αρχή? Ο Μακ. Ο Μακ. Μακ said that he was really impressed, Robert Mack said that he was really impressed by the image that we showed against Basel, even if he knows well the team. The fact that we won 0-3 spoke by himself, by itself, to the people of Russia. If they could ask you to see the thing from another perspective, like a third man here, how could you speak about this victory of PAOK and the qualification against Basel? First of Было сказано таким было сказано о том, что да, ПАОК показал себя с очень положительной стороны во время игры с Базелем, во время предыдущей игры, и 3-0 на поле в Швейцарии, это уже большой результат. Менялось, и хотелось, вопрос состоит в том, журналистки, как вы видите, не как свою команду, не как тренер, а если можно так сказать, со стороны, как вы видите свою команду, как вы воспринимаете свою команду со стороны, и также повлиял ли результат Швейцарии на то, как московский «Спартак» будет воспринимать греческую команду? First of all, I see here Robert, and I want to say hello to him. He was a fantastic player last season, a fantastic person in our group, and support a lot
Πρώτα απ' όλα βλέπω τον Μακ εδώ στην αφίσα και θα ήθελα να του πω ένα γεια. Είναι ένας φανταστικός παίκτης, ένας πολύ καλός άνθρωπος. Μας βοήθησε πάρα πολύ με την απόδοσή του για να πετύχουμε τους στόχους που είχαμε θέσει. We couldn't speak in this period for a different aspect, but in any case he will remain in my heart all the time. Δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε για διάφορους λόγους αυτή την περίοδο. Θα μείνει όμως στην καρδιά μου για όσο είμαστε εδώ. It's very difficult for me to go out of the problem and to oversee as a neutral person. Είναι πολύ δύσκολο για μένα να βγω από το πρόβλημα σε εισαγωγικά και να δω τα πράγματα σαν ένας ουδέτερος άνθρωπος. All that I told you after the first game, before the second game, were true feelings. Όλα σας είπα πριν το πρώτο παιχνίδι, πριν το δεύτερο, ήταν αληθινά συναισθήματα. There were feelings that I had because of leaving the game and preparing the games. Ήταν συναισθήματα τα οποία είχα επειδή προετοίμαζα τα παιχνίδια και ζούσα τα παιχνίδια παράλληλα. And at the end of the game I could tell you that was a huge happiness. Και στο τέλος του παιχνιδιού μπορώ να πω ότι υπήρχε μια τεράστια χαρά. But on inside of me. Μέσα μου. And but on the same time was a huge strong balance, let's say like this, for the games that would come. Αλλά την ίδια στιγμή υπήρχε μέσα μου μια τεράστια αίσθηση ότι πρέπει να κρατήσω την ισορροπία γιατί θα έρχονταν παιχνίδια. Because we know that it will be a very tough game, but we want a lot to qualify. Ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο παιχνίδι, αλλά θέλουμε πάρα πολύ να προκριθούμε. Значит, вопрос, предыдущий вопрос был задан о том, что было сказано. Был такой игрок, как Роберт Макс, сказал о том, что футболисты Паука показали себя с отличной стороны во время игры с Базелем. И пользуясь этим моментом, тренер говорит о том, что он Мака видит здесь сейчас перед собой на этой картине, перед нами, и хотел бы поблагодарить его за то, все то, что он сделал для команды. Он отличный игрок, всегда выкладывался на поле 100%, и всегда останется в моем сердце, для него всегда в моем сердце есть отдельное местечко. Что касается того, как я могу оценивать, как я могу смотреть на свою команду со стороны, не со стороны тренера, хочу ответить, что я так смотреть не могу. По-любому я буду переживать все как тренер этой команды. Поэтому я испытываю свои чувства сильные, настоящие, как тренер. Я проживаю каждый момент своей игры, я переживаю за всех игроков, за каждую минуту нашей игры. Хотелось бы сказать, что во время прошлого матча радость я испытывала, она меня просто охватывала, но в то же время, во время испытания этой радости, у меня был также огромная, как бы, в душе проблема. Проблема заключалась в том, чтобы сохранить этот баланс и на будущие игры. То есть мы должны, несмотря на всю нашу радость, быть сконцентрированными, чтобы одерживать победы и в течение следующих игр. Просьба, последний вопрос, пожалуйста. И господин. Είστε προπονητής που δίνει πολύ μεγάλη βάση στην τακτική. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, τέτοιο είδος προπονητής είναι και ο αντίπαλος. Άλλωστε αυτός είναι και Ιταλός. Να προετοιμαστούμε όσοι μας αρέσει αυτή η πλευρά του ποδοσφαίρου να απολαύσουμε μια σκληρή μάχη στρατηγών στα δύο παιχνίδια. Your coach likes a lot of the tactical aspects. Their coach is a coach that, from their information, likes also tactical things. He's also an Italian. The people outside that like this tactical aspect should prepare for a fight between two, let's say, generals. Вопрос заключался в том, что мы знаем, что господин Луческо очень особое внимание обращает на тактику игры. В то же время мы знаем, что и соперник также обращает особое внимание на тактику ведения игры, принимая во внимание также то, что он итальянец. Можем ли мы рассматривать завтрашнюю игру как битву стратегов и тактиков? First of all, there is a fight between two teams. Πρώτα απ' όλα υπάρχει μια μάχη μεταξύ δύο ομάδων.
The second aspect, I don't know what means for you tactics. Το δεύτερο είναι ότι δεν ξέρω τι σημαίνει για εσάς τακτική. Because there are more aspects. I would prefer to say organization. Υπάρχουν πολλές απόψεις όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Θα προτιμούσα να πω οργάνωση. We are two organized teams, but totally different. Είμαστε δύο οργανωμένες ομάδες, αλλά τελείως διαφορετικές. In our organization. Τουλάχιστον στην οργάνωσή μας. We work on details. Δουλεύουμε σε λεπτομέρειες. But on the same time, we are totally different. Αλλά την ίδια στιγμή είμαστε τελείως διαφορετικοί και οι δύο. Я хочу сказать, что, во-первых, завтра это не битва двух тренеров, а битва двух команд. Во-вторых, я не знаю, что конкретно означает для вас тактика, что вы подразумеваете под словом тактика. Я предпочитаю, я лично как тренер предпочитаю говорить организация, организация игры, организация команды. Да, как ПАОК, так и Спартак – это две команды с отличной организацией, но различные друг от друга. Поэтому мы будем завтра обращать, как уже не раз подчеркивалось сегодня, внимание на детали, которые позволят одержать победу той или иной команде. Скажите, вам жаль, что к этому матчу клуб не смог, не успел подписать Понтуса Вербблума, который прекрасно знает Спартак? Не успел подписать что? Подписать игрока Понтуса Вербблума. Это игрока зовут. Αν πειράζει, αν σας ενοχλεί, αν θα επηρεάσει το παιχνίδι το αυριανό, ότι δεν έχετε υπογράψει ακόμα συμβόλαιο με τον Βέρλου. If our game tomorrow will be influenced or will be a general spirit because of the fact that we didn't sign Pontus Verblum. What? Verblum is not a player of PAOK. He wasn't player of PAOK last year. We have a very good squad. Then I don't know about this, and I don't like to comment things that are not that don't belong to PAOK. Ο Verblum δεν είναι παίκτης του PAOK. Δεν ήταν πέρσι παίκτης του PAOK. Δεν ήταν πέρσι στην ομάδα μας. Οπότε δεν μου αρέσει να συζητάω για πράγματα τα οποία δεν αφορούν τον PAOK. Я хочу сказать, что данный игрок не является игроком ПАОКа. В прошлом сезоне он также не был игроком нашей команды, поэтому я не люблю, мне не нравится обсуждать каких-то игроков, которые на данном этапе не являются игроками нашей команды. Спасибо большое. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά και από τον Λουτσέσκου και από τον, και από τον Πέλκα και από την, και από την συμπαθεστάτη όπως, όπως είχες εικόνα, ναι. Μεταφράστρια. Λοιπόν, να πάμε διάλειμμα και να επιστρέψουμε για να... Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα γιατί μπήκαμε κατευθείαν με τις δηλώσεις από Πέλκα και Λουτσέσκου και επιστρέφουμε για να δούμε τι γίνεται, τι έχει το ρεπορτάζ. Στην τελική ευθεία πριν το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Σπαρτάκ Μόσχας. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Να είμαστε. Εντάξει, κοίτα, 45 λεπτά συνέντευξη τύπου αναμονή αγώνα, εγώ δεν θυμάμαι στη ζωή μου. Πολύ κράτησε, λες. Ναι. Δείχνει βέβαια και το ενδιαφέρον. Είναι και όλη αυτή η δικασία τη μετάφραση. Ναι, φίλε. Πραγματικά το λυπάμαι το Λουτσέσκο μια φορά που είναι αναγκασμένο να απαντήσει. Εγώ πολλές φορές λυπάμαι τους προπονητές. Γενικά και τους συνεντευξιαζόμενους σε τέτοιες καταστάσεις συνεντεύξεων τύπου και όλα αυτά. Αλλά είναι μέρος δουλειάς, τι να κάνουμε, ρε φίλε. Όχι, άλλο πρέπει να το κάνεις. Ναι. Και άλλο να πρέπει να εξηγείς κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Είναι και αυτό μέρος της δουλειάς. Ναι. Δυστυχώς. Ξέρεις γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί δεν έχουμε αμερικάνικη νοοτροπία στα μίντια. Δηλαδή, ρε φίλε, εγώ θέλω να πω την παπαριά μου. Ναι. Εννοώ την παπαριά μου να το κάνω και χαβά. Mm-hmm. Αφού θα μου την πέσουν μετά να κράζουν. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Καταλάβες. Απλά σου λέω, όταν μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις συνεντεύξεων τύπου τέλος πάντων δηλώσεων μπροστά σε. Δεν μπορείς να πεις αυτά που θες περισσότερες φορές. Όχι. Αλλιώς είναι να μιλάει. Δεν έχει εκπαιδευτεί το κοινό, ναι. Και είσαι εσύ αναγκασμένος να κρατάς λόγια και ο δημοσιογράφος να φοβάται να. Ναι, και τις περισσότερες φορές αυτές τις διαδικασίες συνήθως. Δηλαδή τώρα μετά το Ρώσο, ναι. Για τον πατέρα του. Ναι, ωραία. Δεν χωρούσε να του πεις. Έλα, πες το, θες να το βρεις. Θες να το δείξεις από την Ελίκη. Πες την αλήθεια.
Ωραία. Πρώτη ερώτηση, ο Ρώσος αυτή. Ναι, πρώτη ερώτηση. Και ο άλλος για τον Βέρμπλουμ. Ναι. Ωραία. Είναι επικαιρότητας ο Βέρμπλουμ. Ο Ρώσος. Ξεκινάει. Ο πατέρας σου είναι γνωστός. Δηλαδή, πραγματικά. Εκεί να κάνεις την ερώτηση, θα του πεις. Έλα τώρα, coach, πες την αλήθεια. Για θες να το πεις κάτι. Για θες να το πεις κάτι, αφού δεν είναι την ερώτηση. Ναι. Έλα το κάνουμε λίγο άνω κάτω. Ναι, αλλά. Ναι. Τέλος πάντων. Στις περισσότερες φορές από τα τετριμένα δεν φεύγει αυτή η κουβέντα. Πολύ σπάνια θα φύγει σε τέτοιες καταστάσεις. Πριν από παιχνίδι. Κάντε μετά από παιχνίδι, έχει γίνει και κάτι στο μάτς. Κάτι γίνεται. Το πριν το παιχνίδι είναι το, πριν... το κορυφαίο είναι της Μπριζ. Με κουεμάχαρη συνέντευξη τύπου. Ναι. Ωραία, όλοι εκεί πέρα μαζεμένοι. Υπηκό. Ο Γιώργος Μήνος κάνει την ερώτηση. Κουεμάχα! Ωραία, για να πάρει φόρα. Πάντα την πρώτη λέξη. Τη λέει. Θα ήθελες να εμπιστεύσεις την Ελλάδα και να συνεργαστείς ξανά με τον Γιώργο Χατζάρα. γίνεται ένα κλάμα εκεί, χάνουμε τα αυγά και τα πασκάλια. Μας πιάνει νευρικό, κοιτιόμαστε. Σπάμε τα βλέμματά μας. Ναι, για να μην γελάσουμε. Για να μην κοιτιόμαστε. Ναι. Okay, ναι. Εντάξει. Μετά δεν κράτηκαμε κι εγώ. Λέω, ρε εσύ, ο Ινόγκιο Φωμούμπουτ, τα παιδιά όλα καλά. Μου απαντάει. Με τον Ινόγκη μιλάω, τον Φωμούμπουτ, ο νέος Βιερά είχε γραφτεί τότε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά. Ναι. Ο Βιερά που είπε στην Άσενα τότε και στην Ίντερ μετά. Ναι. Εντάξει, και έρχεται ο Σαγοράκης μετά, αφού έχουμε κάνει μπουρδέλο τη συνέντευξη τύπου, και μου λέει. Έτσι και φάμε γκολ από τον Κουεμάχα. Δεν γυρνά μαζί μα. Στο μεταξύ, εγώ έχω πάει σε θέα το μήνο και εγώ το έχω στο μυαλό μου τα γούρια. Εντάξει, να μην μιλάμε, να μην κάνουμε πολλά-πολλά πριν το παιχνίδι. Εντάξει, και γίνεται το αμύθιτο, βάζει γκολ ο Κουεμάχα και εκείνη την ώρα βάζει γκολ ο Χαβίτο στο Άρης Αθλητικό Μαδρίτης εδώ. Βάλιστα. Στο ίδιο λεπτό. Δηλαδή, μεταδίδω εγώ το κλαρίνο και εκείνη την ώρα το βάζω Χαβίτο. Ήρθε. Δύο δευτερόλεπτα, ρε, γκολ ο Κουεμάχα, 1-0 η Μπριζ και ακούω γκολ ο Χαβίτο, 1-0. Και πω πολύ, ρε, δεν φεύγω από εδώ με τίποτα. Και με σώζει ο μεγάλος Θεός Μαλεζάς. Ο τεράστιος Θεός Μαλεζάς, ο τεράστιος, με σώζει, όπου βάζει το μοναδικό γκολ της καριέρας στην Ευρώπη. Από τα λίγα άσχημα εκτός έδρας παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Και στο τέλος πάνω του κερδίσουμε με τον Φωτάκη που χάνει τα τέτοια, είναι τα τέσσερα. Από τις λίγες έτσι άσχημες εμφανίσεις. Με τον τεράστιο διάλογο να φεύγει ο Δερμιτζάκης από τον. Οι συναδέλφοι σας από. Για πες. Φεύγει ο Δερμιτζάκης, έρχεται ο Κώστερς, ήταν στην Πρίζ. Ναι. Και του δίνει το χέρι ο Δερμιτζάκης και λέει το μυθικό: δώσ' μου το χέρι σου. Καλησπέρα. Θεός ο Παύλος Δερμιτζάκης. Θεός. Κανονικά. Ήταν από τα πιο αστεία σκηνικά παραμονές αγώνα γενικότερα τότε στο Μπριζ. Εκπληκτική πόλη. Ναι, όντως πολύ ωραία πόλη. Και εγώ επειδή μετά είδα το Αποστολή στο Μπριζ, που είναι ταινιάρα, τα είχα περπατήσει όλα. Το In Bridge αυτό, έτσι λέγεται. Έτσι λέγονταν στα αγγλικά αυτό. In Bridge δεν λεγόταν κάπως έτσι. Αυτό είναι, αυτό το ίδιο, το ίδιο λέμε. Έπεσε ο Colin Farrell αυτό ή όχι. Με Colin Farrell. Ηθοποιάρα. Εντάξει. Αυτά λοιπόν, γενικά για το παρασκήνιο και την όλη προσέγγιση των συνεντεύξεων τύπου. Υπάρχουν πολλές στιγμές που θα τις κάνω κάτω. Mm-hmm. Ναι. Δηλαδή, τώρα με τη Βασιλεία μπορούσα. Ναι. Δηλαδή ήθελα να πω το Ζούφι που μιλούσε, κάτι κατηγορούν εσάς, αφού αυτή η διοίκηση που είναι σε 4 παίκτες, γιατί η πίεση είναι σε εσάς. Ναι. Ναι, να το κάνεις ένα έτσι, αλλά λες... Άστο καλύτερα, να το πάμε λαού, μουλοχτά, να το κάνουμε δουλειά μας, να φύγουμε. Μάλιστα. Εντάξει, παίζει και αυτό το ρόλο του. Τα μπάμου σου του πριν το... Ναι, πολλές φορές γίνεται και πριν την προπόνηση, οπότε δεν έχεις και πάρα πολύ χρόνο να κάνεις και πάρα πολύ κουβέντα. Σήμερα ήταν αρκετά και ήταν νωρίς. Ναι. Τέλος πάντων, μίλησε ο Πέλκας, μίλησε ο προπονητής της ομάδας, ο Ράσβαν Λουτσέσκου. Αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι αθλητικά ο ΑΚΠΟΜ είναι καλά. Ναι. Αθλητικά. Τώρα τακτικά ο Φόρ είναι ο λιγότερο επιβαλλημένος με οδηγίες. Εγώ νομίζω ότι αν ρε φίλε του πάει λίγο το παιχνίδι θα του δώσει χρόνο συμμετοχής. Κοίτα, έστω μπορεί... για ένα δεκάλεπτο, ένα τέταρτο. Δεν μπορεί να παίξει 90. Μα δεν γίνεται. Μάλλον για αυτό παίρνει αποστολή. Και γι' αυτό. Για αυτό το παίρνει αποστολή θα παίξει 10-15 λεπτά, 20 θα τα παίξει. Mm-hmm. Εντάξει, εγώ πήγε με την πανηγύριση και πήγε να πεθάνει. Λέγαμε όχι, μη βγάλω τον τώρα. Εντάξει, και στην Ελβετία δεν ήταν πάρα πολύ καλό ο Πριγιάς, το παστέρι, το αμύθιτο, το σούπερ. Εντάξει, στη ροή του αγώνα δεν ήταν καλός.
Θα ανέβει, το ξέρουμε. Πλέον το όχι, δεν τίθεται θέμα, δεν αμφισβητείται. Δεδομένα θα ανέβει. Απλά τώρα. Ναι, το παιδί δεν είναι χωρίς προετοιμασία. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή πρέπει να το. Είναι και χωρίς προετοιμασία και χωρίς να ξεκουραστεί το καλοκαίρι. Εντάξει, θα πήρε κάτι δεκαήμερα πριν το Μουντιάλ, κάτι τέτοιο, αλλά είναι τώρα, ξέρεις. Αν πάω κάνω διακοπές, και τα έχω στο μυαλό μου τώρα ότι θα παίξω στο Μουντιάλ. Τι διακοπές είναι αυτές. Εντάξει. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι με τραυματίστροφα, οι άλλες αυτή τι ώρα μιλάνε. 7.30. 7.30 και μετά στις 8 έχουν προπόνηση στην Τούμπα. 8 είναι το παιχνίδι αύριο. Με ζέστη λογικά. Γιατί τόσο νωρίς προπόνηση και την άλλη φορά με τη Βασιλεία, για να έχεις όλο μια μισή μέρα να ξεκουραστείς περίπου. Εμείς κάνουμε νωρίς προπόνηση για να μην πιάσουν 70 βαθμοί Κελσίου. Αυτό μου πεις άμα κάνει ο τύπος την ώρα του αγώνα. Ναι. Σωστά. Πρέπει να κάνεις Τούμπα την προπόνηση. Ναι. Να πας με Σύμβρια 8 η ώρα το απόγευμα, δεν Όχι. υπάρχει λόγος. Την Τούμπα την ξέρεις, την κάνεις πρωί με τη δροσούλα που είχε καλό καιρό το πρωί. Δεν ήταν. Γεγονός. Ήταν αμαν-αμαν, δηλαδή εγώ που βγήκα να κάνω μια δουλειά, την έκανα. Ναι, ναι. Δεν είναι ξανά σπίτια, μάνες, τα γνωστά. Ναι. Εντάξει. Πήγα στο μεταξύ, τώρα άσχετο, περπατάω με τη Λία και είναι ένας και λέει «Κοπελάρα, είσαι έτσι αλλιώς». Και λέω «Τι κάνει αυτό». Λέω «Δικιά μου κόμμα, έχω στο φλάκα του». Λέω. Μου λέει «Όχι, όχι, όχι, τη δίπλα», λέει. Εντάξει. Πρωί τώρα να παίζουμε πουνιές. Την άδεια Θεσσαλονίκη. Στην άδεια Θεσσαλονίκη. Πραγματικά έχει αδειάσει το κομμάτι. Αριστερά μου περνούσε μια εντάξει, δυνατή. Και λέω εντάξει. Τώρα από πουθενά τώρα. Αν το γίνει στα μπουζούκια που είναι όλοι γεμάτοι και φεύγει και αλουλούδι κατά λάθος, να πάει στο διάολο. Στη μέση του δρόμου πρωί-πρωί τώρα να τις παίζεις. Για τέτοιο λόγο, δηλαδή είναι εντελώς ηλίθιο. Τέλος πάντων, συμβαίνουν αυτά, παιδιά, σε όλες τις γειτονίες. Για να κλείσουμε και να μπούμε σε μια σειρά. Εντάξει. Πρέπει να πάμε στην Πούντο, από ό,τι καταλαβαίνω. Τι θέλει αυτή η μόρη πάλι. Και έχει τον συνάδελφο που περιμένει να κάνουμε κουβέντα. Ωραία. Τον Ρώσο. Πριν το διάλειμμα. Από ό,τι καταλαβαίνω. Λόγω, να πάμε διάλειμμα. Γιατί τι έχει να κάνει. Όχι, έχει να κάνει και κάτι άλλο. Να πάει στην Καλλιεργική για τους. Ωραία. Ας πάρουμε την Πούντο ένα τηλέφωνο. Ας πάρουμε την Πούντο. Η ώρα είναι 1:01. Χορηγός. Η ώρα είναι 1. Έρχεται στη Honda Δαβανόπουλος το νέο Forza 300 της Honda με τεχνολογία από το αύριο. Μια κούκλα ξανά στο δρόμο. Ποιανού είναι η κούκλα? Ζαλίστηκα. Του Δαβανό είναι. Η Honda και ο Δαβανόπουλος φέρνουν το θρυλικό παπί Super Cup 125 με ηλεκτρονικά φρένα νέας γενιάς ABS, LED φώτα, σύστημα Start-Stop, υδρόψυκτο, Smart Key και φυσικά με τη χαμηλότερη κατανάλωση. Κλασική ομορφιά με την πιο σύγχρονη τεχνολογία της Honda και την εγγύηση Δαβανόπουλος. Μότο Δαβανόπουλος, Μοναστηρίου 102. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε. Πάμε στην Τούμπα για να κάνουμε μια συνομιλία με Ρώσο συνάδελφο, τον κύριο Γιάροσλαβο, ο οποίος μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Good morning from Liberal Radio Station. Good morning, morning. Everything's okay? I'm sorry, what? Everything's okay. So I think it's okay now. The press conference of President Luchescu is finished, and he said that it will be a very important game for him. And now we prepare for our game. Okay. What's your thought after this press conference with the quotes of Razvan Luchescu, of Dimitris Pelkas? So he said that he doesn't said something really really unusual. He said that Spartak is a more interesting opponent than Basel and will be more difficult for him, for your team. But I think
But I think that Spartak doesn't has a lot of experience in Euro Cups and will be also very difficult game for us because I think we have a lot of young players and now I was walking around your stadium and I think it was some terrible for me. But when the players will go in the evening, I think I don't know how they feel here because as you know, Russian fans doesn't go here. Maybe some players, but maybe some people, but we doesn't know exactly. Mm-hmm. They'll go or not, and I think it's a little bit difficult for us really. Okay, just a minute to translate. Η ερώτηση ήταν αρχικά για τις σκέψεις του έτσι από την παρουσία του στη συνέντευξη τύπου και όσα είπαν και ο Λουτσέσκου και ο Πέλκας. Μας είπε ότι εντάξει, δεν ήταν κάτι, δεν υπόθηκαν πολύ ασυνήθιστα πράγματα. Είπε ότι η Σπαρτάκ περιμένει ένα. Στον ΠΑΟΚ περιμένει ένα διαφορετικό παιχνίδι από αυτά με την Βασιλεία. Όπως είπε, κάνοντας εγώ μια βόλτα στο γήπεδο, ήταν λίγο δύσκολη κατάσταση λόγω της ζέστης. Άρα, η Σπαρτάκ είναι μια ομάδα που έχει εμπειρία και όπως είπε, περιμένει τον κόσμο του ΠΑΟΚ να είναι τρελός το αύριο στο γήπεδο. Αλλά η Σπαρτάκ έχει την εμπειρία για να ανταποκριθεί. Γιάροσλαβ, what about the conditions of temperature in Moscow? Because you know here is I think more hot than Moscow. You know, with summer in Moscow is very hot also, and mm-hmm. in all Russian cities because I was in World Cup and every city was really hot in this summer. I think it's not a problem, but maybe a little bit more difficult for us that we was playing only two games in this season and we scored only one time. Its realization is really the biggest problem for Spartak now, I think, it's, because I think every year we have some problems with defense, but now we need to score more and I don't know how it will be tomorrow. Mm-hmm. Not tempers, I think. Mm-hmm. Yeah. Not okay. Tempers. I understand. Το ρωτήσαμε για τις χειρικές συνθήκες και για το αν έχουν μεγάλη διαφορά σε σχέση με αυτά που βιώνει η Σπαρτάκ στη Μόσχα. Μας είπε ότι και φέτος μάλλον το καλοκαίρι στη Ρωσία είναι αρκετά ζεστό. Είχαμε την ευκαιρία να το καταλάβουμε και από το παγκόσμιο κύπελο. Οπότε δεν είναι κάτι που έτσι προβληματίζει τόσο πολύ την Σπαρτάκ. Μας είπε ότι ένα θέμα είναι ότι στα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα σκοράρει μόλις μία φορά. Υπάρχει ένα ζήτημα στην επίθεση και μάλιστα υπό τα προηγούμενα χρόνια είχαμε θέματα στην άμυνα, κάτι το οποίο έχει βελτιωθεί, αλλά φέτος έτσι όπως έχει ξεκινήσει η σεζόν το επιθετικό είναι ένα ζήτημα για τη Σπαρτάκ. Ο προπονητής του μίλησε για αλλαγές στο προηγούμενο παιχνίδι με τη Λοκομοτίβ, για ενδεχόμενες αλλαγές στο παιχνίδι με την Τούμπα. Mm-hmm. Έχει μια εικόνα τι εννοούσε και αν μπορεί να μας πει μια πιθανή ενδεκάδα. Mm-hmm. Γιάροσλαβ, Mr. Carrera, after the match with Loco, told about some differences in information in the players in the next match with PAOK. Are you having some information about this new players in the first 11? Yeah, so all we know it's absolutely obvious it doesn't play our keeper Alexander Selikov because mm-hmm. he injured and I think tomorrow we'll be playing a young keeper like Maximenko. Mm-hmm. You know, it's only first game for him in Euro Cups and also will be difficult for us. So maybe some position in health, but because now Spartak really have a lot of players in wings and in the middle part of pitch and mm-hmm. really a lot of it's around 10 players maybe mm-hmm. and he may to take anyone from him maybe now we know about a new transfer last days all people said about possible transfer of Roman Yeromenko maybe mm-hmm. you know his history
he was playing for CSK. Yes. And now he wanted to back in football. I don't know. We wait. Maybe in next week he really will be signed by Spartak. So, what's important in this summer? There's a lot of talks about possible transfer of Denis Glushakov. It's captain of our team and. Mm-hmm. He doesn't play in the finish of previous season, but now he also staying by captain and was playing in first games. And very important, like also Dmitry Kambarov, who was in the same situation. Mm-hmm. So I think this squad was the same like was playing with Loco. Mm-hmm. Okay. Okay, just a minute translate. Λοιπόν, αρχικά μας είπε ότι μια αλλαγή σε σχέση με πέρσι έχει να κάνει με τον τερματοφύλακα που παίζει ο Μαξιμέγκο, καθώς ο βασικός τερματοφύλακας, ο Σελίχ, αν θυμάμαι καλά, είναι τραυματίας. Μας είπε ότι η Σπαρτάκ έχει αρκετούς παίχτες και στα εξτρέμ και στο κέντρο, έχει περίπου 10 παίχτες, οπότε έχει αρκετές επιλογές από εκεί. Εξήγησε τι συμβαίνει με τον Ερεμέγκο, ένα παίχτη που ήταν εκτός για 2 χρόνια. Καθώς είχε εμπλακεί σε ένα σκάνδαλο ντόπινγκ, τώρα είναι να επιστρέψει. Αν θυμάμαι καλά, ρε Μέκο, θα είστε σε κά. Όχι. Η Τσεσεκά είναι νίτη. Ναι, οκ. Είναι σε διαδικασία να επιστρέψει. Τώρα τελειώνει η τιμωρία τον Οκτώβριο και είναι σε επαφές με τη Σπαρτάκ. Είπε ότι ο αρχηγός ο Γκλουσακόφ και ο αριστερός Μπάκο Κομπάροφ, που ήταν βασικοί και οι δύο. Ήταν και στο Μουντιάλ βασικοί. Σάββατο. Είπε ότι πέρσι δεν παίζαν στο τέλος σεζόν. Ήταν πιθανό να αποχωρήσουν, αλλά στα δύο πρώτα παιχνίδια έχουν ξεκινήσει κανονικά και μάλιστα ο Γκλουσακόφ είναι και αρχηγός της ομάδας. Για να μην τον κουράζουμε άλλο, η υπόθεση Πρόμες, η ενδεχόμενη πώλησή του, τον έχει επηρεάσει, δείχνει ότι περιμένει και αυτός πώς και πώς να φύγει, σε τι κατάσταση είναι. What about Πρόμες, Yaroslav, because we have seen that he has some interest from bigger championships from other teams. If this thing is going to affect him in these matches. Hello. Yes, Yaroslav, can you hear us? Yeah. Okay. Yeah. Could I repeat the question? Yeah, because I doesn't heard it. Okay, the question is about Quincy Promes. Because we have seen that he has interest from bigger championships. We have seen that Roma wants him. If this thing, a possible transfer, is going to affect him in these matches with PAOK. You know, we really wait his transfer because it's the first player in Spartak who really need to go in Euro Championship. It's absolutely right decision for him and maybe for club. But you know, when he was playing in Champions League and Europa League, he not so brilliant like in Russian Champions. It's a very big problem for him. And when he was playing with Liverpool, for example, in December, Liverpool also was wanted him, but he doesn't show anything and is playing with him. He scored only against Sevilla. Not another game. Yes. That's why I think the team who really wanted to buy him need to see more and maybe more detailed about him, because really nobody knows how he will be playing in Euro Championship. And but talks, it's all very big money. It's something about 25 million or 30 million. So I think. I don't know, but the good qualification of Spartak helped him. It's absolutely true, but but he need to show something. Okay. Something really. Okay, we understand. Λοιπόν, μας λέει ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον Πρόμες. Μας ανέφερε και ότι το περασμένο Δεκέμβριο η Λίβερπουλ είχε κάνει μια επαφή. Μιλάμε για μια μεγάλη μεταγραφή εφόσον γίνει, γιατί μιλάμε για χρήματα περίπου 25-30 εκατομμύρια ευρώ, αλλά εξήγησε ότι ναι μεν και ο Πρόμες και η Σπαρτάκ το έχουν στο μυαλό τους ότι είναι πιθανό να συνεχίσει ένα μεγάλο πρωτάθλημα, αλλά ίσως να χρειάζεται να δείξει παραπάνω στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Όπως είπε, δηλαδή
Δεν ξέρει, όπως είπε, αν θα το βοηθήσουν αυτά τα προκληματικά με τον ΠΑΟΚ. Αλλά σίγουρα αλλά είναι πολύ πιθανό να χρειάζεται έτσι να δείξει περισσότερα πράγματα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια με, με τη Σπαρτάκ. Έχουμε κάτι άλλο? Όχι, νομίζω ότι... Εντάξει. Αν μια γενική εικόνα τέλος πάντων του παιχνιδιού, τι περιμένει να δει? Περιμένει ένα σφιχτό παιχνίδι, περιμένει ένα ανοιχτό παιχνίδι, τι περιμένει? Γιάροσλαβ, what do you expect to see in tomorrow's game, in Tumba? Χάσαμε. Όχι, εδώ είναι απλά... Γιάροσλαβ? Yep, yep, yep. The last question is what do you expect to see in tomorrow's game in Tumba? So, first of all, I expected one goal from Spartak. I think it will be important in our case. So, but I think... I wonder that the situation on the stadium doesn't be difficult and dangerous, because really I don't know how many people from Russia will be going without tickets and what may happen. I think nothing special will be tomorrow, and it will be a good game, and we have good results for Spartak if it's possible, I think. Mm-hmm. Okay, Yaroslav, thank you very much. Thank you. Thanks for the conversation. Εντάξει, στο τέλος μας είπε ότι αυτό που θέλει να δει είναι ένα γκολ από τη Σπαρτάκ. Αυτό περιμένει και είναι και το πιο σημαντικό. Είπε ότι δεν ξέρω λίγο την κατάσταση που θα επικρατήσει στο γήπεδο όσον αφορά τον κόσμο. Θα είναι και κάποιοι φίλοι της Σπαρτάκ. Πόσο ξέρω, VIP θα είναι αυτοί που θα έρθουν. Δεν νομίζω να είναι. Δεν θα είναι κάτι άλλο. Θερμή, ναι. Κάπως έτσι το επικεί περιμένει να δει ένα καλό παιχνίδι αύριο και να έρθει ένα καλό αποτέλεσμα για τη Σπαρτάκ. Την Μπούντου την έχουμε. Για. Όχι, να πάμε διάλειμμα. Να πάμε διάλειμμα. Πήγαμε για τα έρωτα. Ναι. Βεβαίως. Δώσε. Δεύτερη ώρα. Δώσε. Βεβαίως. Ναι. Πάμε διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Πακ, φίλε. Άλλα τέσσερα μας λοιπόν. Καλό δρόμο είμαστε. Άσε, καλό δρόμο είμαστε. Εντάξει, καλά είμαστε. Το ρεπορτάζ τρέχει. Έτσι. Ο Άντρε Βιερίνια θα είναι εκτός μάχης. Και η ιστορία δεν έχουμε ακόμα διδάξει, αποστολή, όπως... αλλά... Ναι. Η ιστορία μας έχει διδάξει ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μάλλον το παιχνίδι του 11 με την ΤΣΕΚΑ Μόσχας. Ναι. Ρώσοι και αυτοί. Παίξαμε και με την Κράσνοντα βέβαια. Αλλά πιο πολύ συνδυάζω το παιχνίδι το αυριανό με αυτό με την ΤΣΕΚΑ. Έχει αποστολή. Γιατί βγήκε. Mm-hmm. Γιατί απλούστατα υπήρχε τότε ένα μεγάλο ερωτηματικό. Mm-hmm. Η χρησιμοποίηση του Βιτόλο. Τελικά αποδείχτηκε ότι ο Μάκης Χάβος αποφάσισε λάθος. Δεν τον έβαλε και 15 μέρες μετά. Για να καταλάβουμε πόσο λάθος ήταν. Ναι, αφού είπε και ένα τρίμηνο τότε, είπε, ρε. Ναι. Έκανε λάθος στη χρησιμοποίησή του. Χάσαμε το κέντρο στην Τούμπα. Τους δώσαμε χώρους κοροϊδίστικους. Εντάξει, και μας πάτησαν για 25-30 λεπτά και χάσαμε ένα 0 στην Τούμπα. Και εκεί ουσιαστικά κρίθηκε η πρόκριση, παρότι με το δίδυμο Τσουκαλά Γκαρσία στον επαναληπτικό ήμασταν πολύ καλύτεροι. Και θα μπορούσαμε με το πλασέ το τέταρτο του Σαλπικίδη να πάρουμε την πρόκληση. Άρα λοιπόν εδώ ο ΠΑΟΚ δεν ρισκάρει συμμετοχή Βιερίνια. Θα μπορούσε να τον πιέσει, θα μπορούσε να κάνει, θα μπορούσε ενέσει, θα μπορούσε από εδώ, θα μπορούσε από εκεί. Δεν βγαίνει σε καλό αυτή η διαδικασία ποτέ. Νομίζω ότι όπως όλα δείχνουν θα πάμε σε ενδεκάδα βασιλείας. Δηλαδή με Πασχαλάκη, Μάτος, Χατσερίδη, Βαρέλα που έχει τον Ζελουίς απέναντί του. Συμπαίκτη του στο Πρασινοκοθήρι στην Έτσι. Εθνική. Στα αριστερά ο Κρέσπο, Κάνιας Μαουρίτσιο Πέλκας, Λιμνιός Ερκαντουρί, Πρίγιοβιτς. Καλά είσαι. Okay. Mm. Λοιπόν, στην αποστολή η οποία ανακοινώθηκε είναι εκτός και ο Μπίσεσβαρ. Ναι, και δεν αυτό... υπάρχει λόγος να πει αυτό ο Μπίσεσβαρ. Ψηλό αναμενόμενο. Η μία αλήθεια είναι μέσω υπάρχει ακόμη. Ο Ερκαντουρί που ξεκινάει. Στον πάγκο ο Ζαμπά στην ίδια θέση και ο Βάρντα. Άρα ποιος ο λόγος να βάλεις τον Μπίσεσβαρ με τρεις εβδομάδες εκτός προπονήσεων? Συμφωνώ, ναι. 18 παίκτες μέσα και ο Ακπόμ, όπως είπαμε και λέγαμε και πριν, ότι και θα είναι στην αποστολή και είναι πιθανό να πάρει και χρόνο συμμετοχής. Ρέι, Πασχαλάκης, Μάτος, Κίτσιου, Μαλεζάς, Κρέσπο, Βαρέλα, Χατσερίδη, Σάχοφ, Μαωρίσιο, Κάνιας, Πέλκας, Ελκαντουρί, Λιμνιό, Σουάρντα, Ζαμπά, Πρίγιοβιτς και Ακπόμ. Οι 18 του πάγου για την αποστολή έχουν και την αποστολή των Ρώσων. Ναι. Γιατί από ό,τι είδα. Δεν έχει κάποια έτσι. Τερέσκιν, Μποκέτη, Εσένκο. Αυτό ο Μποκέτη είναι η ελπίδα μα, θα ξέρει. Ναι, οκ. Okay, Ζυγκό.
Κομπάροφ, αριστερό ο Μπακ, Κουτέποφ, Ρασκάζοφ, Γλουσάκοφ ο αρχηγός, ο Ζομπνίν το άλλο το οχτάρι, Λομοβίτσκι, διεθνής επίσης, Ποπόφ, Πρόμες, ο Ολλανδός, διεθνής Ολλανδός, Τασάεφ, Τιμοφέεφ, Φερνάντο ο καλύτερος τους παίκτης, Ανί, Ζε Λουίς ο Φόρ, Λουίς Ανδριάνο ο Φόρ που έρχεται από τον πάγκο και ο Πέδρο Ρότσα, ένας ακόμη παίκτης. Δεν βάθους. Φαίνεται κάποια απουσία. Όχι, απουσία. Είναι, κοίτα, είναι οι παίκτες που δεν πρέπει να ήταν είναι όλοι. Δηλαδή, Ζε Λουίς, Φερνάντο, Πρόμες, Κομπάροφ και Κλουσάκοφ είναι οι Κλουσακόφ των δυνατή, τέλος πάντων. Έτσι νομίζω λέγεται. Ναι, okay. Είναι μέσα, άρα και ο Ανδριάνο από τον πάγκο. Η διαφορά του Ζε Λουίς με τον Λουίς Ανδριάνο, που είναι το μεγάλο όνομα, αλλά δεν παίζει φέτος το ξεκίνημα, είναι η εξής. Ο Ζε Λουίς είναι σούπερ αθλητικός, mm-hmm. με πίεση ψηλά, καλό ριπρές, πολύ ξύλο, κουτουλού. Και ο Λουίς Ανδριάνο είναι ο πιο soft. Φορ, πολύ καλύτερο συνδυαστικό ποδόσφαιρο, κάνει περισσότερες δουλειές δημιουργικά, αλλά λίγο αόρατος στο pressing και στο κομμάτι το αμυντικό. Ο Καρέρα και αυτός προφανώς κοιτάει τον balance, όπως κοιτάει και ο δικός μας. Ναι, okay. Εντάξει, διαφορετικές ομάδες, γεγονός, τις ρώσικες ομάδες όπως έγραψα και χθες στο ΠΑΟΚ 24, ένα πράγμα καλείσαι να κάνεις, μην τους δώσεις χώρο. Επειδή το πρωτάθλημά τους είναι τέτοιο, είναι πολύ ανοιχτό το ποδόσφαιρο εκεί. Επειδή δεν έχουν υπομονή να στήσουν ομάδες οι Ρώσοι, δηλαδή πάει ο πρόεδρος εκεί και διώχνει 12 άμα κάτι δεν πάει καλά. Ναι. Ο Μακ εξηγούσε σε αυτή την συνέντευξη που έδωσε προχθές, που έλεγε και για τη Ζενίτ κάποια πράγματα, αφού φυσικά εννοείται ότι έβαλε κάτι προς την πλευρά του Μαντζίνη που είχε διώξει τους μισούς παίκτες δανεικούς και έχουν επιστρέψει αρκετοί και περισσότεροι παίζουν κιόλας. Εξηγούσε ότι πλην των μεγάλων, δηλαδή Σπαρτάκ, Ζενίτ, Τσεσεκά, Λοκομοτίβ, όλοι οι άλλοι περιμένουν. Ναι. Δηλαδή το να την περιμένει η Σπαρτάκ δεν είναι κάτι που δεν ξέρει να το παίξει. Ναι, δυσκολεύει. Ναι, έχει αυτό το ζήτημα στο ξεκίνημα της, της σεζόν. Και από ό,τι κατάλαβα, όπως λίγο μας τα μετέφερε και ο συνάδελφος ο Ρώσος πριν, ο Πρόμες, τι παίρνω εγώ... Ο Πρόμες, επειδή τον μελετούσα, γιατί είναι το μεγάλο του αστέρι και θα κάνουμε και μετάδοση αύριο για τον Λίμπερο, αλλά πρέπει να έχουμε μια εικόνα για τους παίκτες. Στην Πεσινή... Πρακτική... Έχουμε καταλήξει το Πρόμες, το έχουμε κλειδώσει, έτσι. Ναι. Δεν είναι κανένα Πρόμες, Πρόμες και τέτοιο. Okay. Έχω Πρόμες, θα τον λέω, πολύ ωραία. Έχει χιονίσει τώρα από εκεί πέρα. Ναι. Σκόραρε στα πολλά παιχνίδια στην Ευρώπη πέρσι. Ναι. Βέβαια, με την, βάλαν 5 γκολ νομίζω τη Σεβίλη. Και σε εκείνο το παιχνίδι έχει 2 γκολ, 2 ασίστ. Ναι. Και είναι τα μοναδικά νούμερα που έχει στην Ευρώπη. Ναι. Περίμενε λίγο. Θα σου πω ακριβώς για να μην λέμε και συναρτησίες στον αέρα. Ότι είναι μόνο εκεί το σκορ του. Mm-hmm. Δηλαδή έκανε ένα παιχνίδι καριέρας όμως. Ναι. Δηλαδή το απέναντι στη Σεβίλη. Να βάλεις 2 γκολ και να έχεις 2 assist, δεν το λες μικρό πράγμα. Έκτοτε όμως και πριν από αυτό δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Είναι 0. Mm. Γι' αυτό είπε ο Ρώσος, αν παρατήρησες, ότι ο Πρόμες πέσει, ότι γενικά προβληματίζει το γεγονός ότι ό,τι κάνει το κάνει στη Ρωσία και όχι στα παιχνίδια της Ευρώπης. Okay. Κούνιση Πρόμες, περίμενε. Φέτος έχει 0 γκολ, 0 assist, εντάξει. Mm-hmm. Πέρσι τελείωσε 21 γκολ, 10 assist. Στα παιχνίδια του που έχει παίξει η Σπαρτάκ μέχρι τώρα παίζει έξω αριστερά. Ναι. Έτσι. Είναι η καλύτερη πλευρά με τον Κομπάροφ που είναι διεθνής, είναι και αυτός. Από εκεί ο ΠΑΟΚ έχει θεωρητικά την τριάδα, θα πω εγώ, γιατί είναι και ο Κάνιας από εκείνη την πλευρά συνήθως. Όχι, ο Μαουρίτσιο. Ο Μαουρίτσιο είναι δεξιά, ρε. Αριστερά. Ναι. Α, όχι, δεξιά, είναι δεξιά. Ένα, μπράβο. Κάνιας, Λιμνιός και Μάτος. Έτσι. Βάζουμε την τριάδα όλη που παίζει από εκείνη την πλευρά. Η αριστερή είναι δυνατή τους, όπως φαίνεται σε αυτά τα δύο πρώτα παιχνίδια. Κοίτα να δεις τώρα. UEFA Champions League. Mm-hmm. Με την Maribor τίποτα. Mm-hmm. Ωραία. Με τη Σεβίλη 2 γκολ 2 ασίστ στο 5-1. Ναι. Στο 2-1 με τη Σεβίλη τίποτα. Στο 1-1 με τη Maribor τίποτα. Στο 7-0 που φάγανε από τη Liverpool βέβαια. Και εκεί τίποτα. Okay. Τίποτα. Ναι. Επίσης, στο Europa League με την Bilbao. Στην ήττα με 1-3 τίποτα, στην νίκη με 1-2 τίποτα. Mm-hmm. Και στην πριμέρα μετράει 19 γκολ, 8 ασίστ. Ναι.
Εντάξει. Έχει και 3 γκολ στο πιο λίγα έχει στο πρωτάθλημα. Okay. Ωραία, 19 πλήν 16 γκολ. Τα καλύτερα πράγματα κάνει στη Ρωσία, αλλά έχουμε δει, γιατί τα νούμερα του είναι τρομερά, ότι είναι ένας πάρα πολύ ποιοτικός παίκτης. Ακριβώς. Okay. Για μένα, επαναλαμβάνω και αυτό που έγραψε το ΠΑΟΚ 24 και αυτό που είπα και χθες, ότι ο Φερνάντο είναι το κλειδί. Mm-hmm. Αν τον βγάλει ο ΠΑΟΚ από το παιχνίδι του, το νούμερο 11 που παίζει αμυντικό χαφ, αν τον βγάλει από το ρυθμό, από το ρυθμό του ΠΑΟΚ, θα έχει μεγάλη τύχη στο παιχνίδι. Εντάξει. Και γενικά ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να δώσει σε καμία των περιπτώσεων χώρους. Ουσιαστικά τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ, ό,τι έκανε στη Βασιλεία. Η πλάγη κοντά στον Μαουρίτσιο και τον Κάνιας, 4-4-1-1 σε φάση άμυνας δηλαδή, mm-hmm. και ο Πέρκας πάνω στο Φερνάντο. Ναι. Αυτό είναι το story όλο. Εντάξει. Γιατί να μείνει το ΠΑΟΚ με 5 στην άμυνα, ουσιαστικά με 4-1 στη μεσαία γραμμή, έτσι να μην υπάρχει υπεραριθμία ποτέ. Και να μπορούν να παίξουν με μεγαλύτερη άνεση ο Βαρέλα με τον Χατσερίδη στο κέντρο της άμυνας, με τον Κρέσπο να γίνεται και τρίτο στόπερ όταν χρειάζεται. Να κλείνει και αυτός. Τώρα από εκεί πέρα, πώς θα επιτεθεί ο ΠΑΟΚ, θα το βρει το τρόπο στην Τούμπα. Στημένες μπάλες σημαντικό ρόλο θα παίξουν, δεν το συζητάμε. Περιμένω εδώ την εικόνα του Λιμνιού. Πραγματικά, δηλαδή, αν ο Λιμνιός είναι όπως ήταν στη Βασιλεία, εντάξει, πρώτα απ' όλα θα σταματήσει ο Κομπάροφ να παίρνει και πολλά ανεβάσματα, σημαντικό αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα, αν είναι έτσι όπως ήταν στην Βασιλεία, αν εκείνο το παιχνίδι είναι αυτό που θα του αλλάξει το στάτους καριέρας, αυτό περιμένουμε να κάνει για ένα μεγάλο ταλέντο, τότε ό,τι και να λέμε, ο ΠΑΟΚ θα βρει τρόπους να χτυπήσει. Έχει και τον Μπέλκα, έχει και τον Πρίγιοβιτς με εκπληκτικά στατιστικά, έχει και τον Ελκαντουρί, ο οποίος είναι ένα παιδί το οποίο δημιουργεί συνεχώς και με τις κινήσεις του χωρίς την μπάλα και με αυτή. Θα δούμε τέλος πάντων πώς θα πάει το πράγμα. Πολύ ισορροπημένο. Αν δεν ήμουν ΠΑΟΚ, το 0-0 θα ήταν στο μυαλό μου συνεχώς. Θεωρώ ότι το under στο 1-40-50 που το έχουν είναι ψιλοδωράκι. Είναι η αλήθεια. Τώρα από εκεί και πέρα, με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, ποτέ δεν ξέρεις. Πάντα κρατάς μια πισίνη. Γιατί απλούστατα είναι μια ομάδα η οποία, εκεί που λες ότι δεν έχει να σου δείξει κάτι, σου εμφανίζει κάτι καινούριο. Ναι. Και επίσης, στην Τούμπα πολλές φορές, ακόμα και με τη Βασιλεία σε ένα παιχνίδι που φαινόταν ότι ήταν για τρίτο γκολ, κατάφερε να δεχτεί ένα γκολ από σε εκείνο το σημείο από το πουθενά και να αλλάξει κάπως, ή τέλος πάντων, όχι να αγχωθεί, αλλά ρε παιδί μου. Μετρήσει, από δεν είχαμε. Εγώ αγχώθηκα με τον τραυματισμό του Βιερίνια. Ναι. Όχι okay. με το αποτέλεσμα του αγώνα. Okay. Δηλαδή δεν μπορούσα να φανταστώ πως αυτή η ομάδα, ο ΠΑΟΚ δεν θα τη βάλει γκολ στη Βασιλεία. Εγώ νομίζω στα μάτια με τη Σπαρτάκ είναι πολύ πιθανό να δούμε πολύ ισορροπημένα παιχνίδια. Ναι, αυτή είναι. Το πιθανότερο όλων είναι αυτό. Εγώ το προγράφω το 0-0, να ξέρεις. Ναι, ναι. Δηλαδή να δούμε δύο ομάδες που. Και πάω και με το Βιερίνια. Η μία θα κλείσει την άλλη, να το πω έτσι. Και πάω με το Βιερίνια να βρω χώρους εκεί πέρα. Με Βιερίνια και Μάτος. Ναι. Και τον Μπέλκα να παίζει για 3. Mm-hmm. Και το Λιμνιό να έχει ενέργεια για 5. Okay. Αυτή είναι η θα το δούμε. Για μπάσκετ θα με αφήσει από τελευταία μισά ώρα ή θα πούμε. Θα πάμε στο διάλειμμα. Γιατί μα έχουν γράψει και μα τα έχουν αλλάξει όπω να είναι σήμερα. Λοιπόν, τους πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο γιατί είχε έρθει και ο φίλο μου 203. Χθες άλλαξε λίγο το σκηνικό. Αλλά σήμερα επιστρέφει. Λοιπόν, πάμε για να γυρίσουμε να πούμε και για Χάτσερ και για ό,τι άλλο γίνει στο μπάσκετ. Λοιπόν, εδώ μα επιστρέψαμε. Πάω 24, πάμε μέχρι και τις 2. Αφού ακούσαμε τον Λουτσέσκου, ακούσαμε τον Μπέλκα, κάναμε λίγο μια αναφορά στο τι περιμένουμε να δούμε στο αυριανό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Σπαρτάκ, όπως και να το κάνουμε, όλα γύρω από αυτόν κινούνται, γύρω από αυτό το παιχνίδι, το οποίο θα πραγματοθεί αύριο στις 8 του Τούμπα. Να ενημερώσουμε για τους φίλους οι οποίοι έχουν κερδίσει τα εισιτήρια τις προηγούμενες ημέρες, ότι τα εισιτήρια είναι εδώ, μέχρι τις 5 μπορούν να τα παραλαμβάνουν σήμερα και από αύριο από τις 9 το πρωί μέχρι την ώρα του αγώνα μπορούν να έρχονται από εδώ. Να τα παίρνουν οι νικητές, είπα, μέχρι τις 5 σήμερα και αύριο από τις 9 μέχρι και την ώρα του, από τις 9.30 μάλλον μέχρι και την ώρα του αγώνα. Λοιπόν, πηγαίνοντας λίγο στα του μπάσκετ, χθες ήμασταν εδώ το μεσημέρι όταν έγινε η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ, η δεύτερη μέσα σε 2 μέρες, που είχε να κάνει με τη συμφωνία με τον Will Hatcher, τη διετή συμφωνία με τον Will Hatcher. Μια κίνηση που φέρνει ακόμα έναν έμπειρο παίχτη στον ΠΑΟΚ, έναν ακόμα καλό σκόρερ Αμερικανό. Μια περίπτωση που πολλές φορές
σε όσες κουβέντες έγιναν, φαινόταν ότι ήταν μακριά οι δύο πλευρές στο κομμάτι το οικονομικό, αλλά από την Κυριακή ουσιαστικά, από το Σαββατόβραδο και την Κυριακή, το σκηνικό αυτό άλλαξε. Με τις δύο πλευρές να έρχονται σε συμφωνία και ο Χάτσερ να επιστρέφει στον ΠΑΟΚ για δεύτερη φορά, για τρίτη θητεία και μάλιστα με διετή συμφωνία. Έχει και αυτό το ρόλο του, παίζει και αυτό το κομμάτι, έχει μια σημασία, γιατί ο Χάτσερ με διετές, ο Αθηναίου με διετές, έχει συμβόλαιο Χρυσκόπουλος για την επόμενη σεζόν. Έχει συμβόλαιο Σχίζας, έχει συμβόλαιο Μαργαρίτης. Δηλαδή, ναι, ρε φίλε, πόσες μπάλες θα χρειαστούμε? Μία. Δεν θα χρειαστούμε μία. Έχει δίκιο ο 203. Συμφωνώ. Συμφωνώ για τον προβληματισμό του. Ναι. Πιο πολύ με ενδιαφέρει ο προβληματισμός στο κομμάτι της αθλητικότητας. Δηλαδή στο ότι ο Χάτσερ. Ωραία. Έχει την μπάλα, παίζει, σκοράρει, είναι σκόρερ. Ο Γκος. Έχει την μπάλα, παίζει, σκοράρει, είναι και αυτός σκόρερ και δημιουργός. Ο Αθηναίος έχει ανάλογα χαρακτηριστικά, αλλά είναι Έλληνας. Δεν το έχει στο βαθμό που το έχουν οι ξένοι. Και εμένα πιο πολύ με ενδιαφέρει το κομμάτι της αθλητικότητας. Δηλαδή, μπορεί ο Κόνιας να ματσάρει αυτά που θα λείπουν από το Χάτσερ και τον Γκος στο κομμάτι της άμυνας. Είναι ένα θέμα. Ναι. Μπορεί να τα ματσάρει ο Τζαμάλ Τζόνς που είναι ένα 3-2-4. Μπορεί να παίξει το 2 αυτός άμα χρειαστεί. Όχι, στο 3 είναι. Στο 3 είναι. Ο Σχίζας θα σου δώσει πράγματα αμέσως σε αυτά που περιμένεις να κάνει. Σε αυτά που περιμένεις να κάνει. Δηλαδή, άμυνα, διάθεση, ενέργεια και όλα αυτά. Νομίζω ότι έχει πολλά πράγματα να δει ο Παπαθεοδόρου. Προφανώς και οι κινήσεις δεν έχουν γίνει ότι okay, τώρα είναι ο Χάτσερ στα λεφτά μας, πάμε να τον πάρουμε. Εντάξει, έχει και λίγο τέτοιο, ναι, τώρα μεταξύ μας. Όχι, θέλω να σου πω ότι αν δεν ήταν αυτό που ήθελε όσον αφορά χαρακτηριστικά, θα πήγαινε για κάτι άλλο. Εδώ λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, εδώ ήμασταν και έλεγα ότι εγώ, ας πούμε, στο μυαλό μου θα ήθελα να πάρω έναν δίμετρο playmaker. Έτσι, ο οποίος δεν θα μένιαζε και τόσο πολύ αν θα είναι scorer, αλλά θα μένιαζε πιο πολύ να είναι άμυνα, assist, μακριά χέρια και όλα αυτά. Επέλεξε το Χάτσερ. Ωραία. Οπότε, τη νέα σεζόν πλέον με τον ΠΑΟΚ να του λείπει ένας ακόμα ψηλός και ίσως να του μένει ακόμα μία κίνηση, θα δούμε αν θα την κάνει. Ωραία. Σίγουρα θα πάρει έναν ακόμα ψηλό, Αμερικανό. Έχει τον Χάτσερ που είναι δημιουργός και scorer, τον Γκος που είναι δημιουργός και scorer. Ναι, ο ένας είναι ένας, ο άλλος είναι δύο. Ναι. Δεν είναι κόμπο. Ναι, οκ. Okay. Και θα έχει ανάμεσα εκεί και τον Αθηναίο, ο οποίος επίσης έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Ωραία. Λέγαμε και εδώ και το έχουμε ξαναπεί εδώ, ο Παθεοδόρος στο μυαλό του δεν θέλει να έχει έναν παίχτη που έχει αυτές τις ευθύνες. Θέλει τουλάχιστον δύο. Και πέρσι, όσο ο ΠΑΟΚ τα περίμενε όλα από τον Γκος, αποκλείστηκε από την Καρσίγιακα, σε κάποια φάση δεν μπορούσε να στρίψει, γιατί τα περίμενε όλα από τον Γκος στην επίθεσή του. Mm-hmm. Και όταν ο Πέτε Γουέι μπήκε στην ομάδα, τα σάρωσε τα πάντα. Mm-hmm. Όταν κατάφερε δηλαδή να βγάλει και μετά τα στοιχεία του. Παιχνίδι όλο. Μπήκε ακριβώς. Και ο Μαργαρίτης στο σκουράδισμα. Αυτό λοιπόν θέλει και τώρα. Θέλει δηλαδή τουλάχιστον δύο παίκτες που έχουν την μπάλα στα χέρια τους, δημιουργούν, εκτελούν, παίζουν pick and roll και όλα αυτά. Και όλους τους άλλους, και λέω τουλάχιστον δύο γιατί και ο Αθηναίου έχει τέτοια στοιχεία. Έχει, έτσι. Δεν είναι Αθηναίου εργαλείο αμυντικό, ας πούμε, να το πω πολύ απλά. Και όλοι οι άλλοι λοιπόν να έχουν με τα δικά τους τα στοιχεία να κολλήσουν από δίπλα. Αυτό που λέει ο 203 για το κομμάτι ταχύτητας και έκρηξης, ναι, είναι προβληματισμός. Συμφωνώ. Γιατί έχει χάσει το Petaway. Ναι, δεν έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά ο Τζόνς. Ναι. Σε αθλητικά προσόντα. Ναι, δεν έχει, απλά δεν είναι. Δεν είναι ρε παιδί μου σαν το Petaway ο οποίος σε σκότωνε. Δηλαδή ο Petaway του έβγαινε το τρίποντο, θα στο κοπάνω σου, του έβγαινε το βήμα, πατούσε και σου κάρφωνε την μπάλα στη μάπα. Ο Τζόνς έχει τέτοια στοιχεία. Αλλά δεν έχει δοκιμαστεί σε αυτό το επίπεδο, ρε παιδί μου. Έτσι, δεν είναι κακός σκόρερ, δεν είναι κακός σε αυτό το κομμάτι, αλλά δεν έχει την εμπειρία και αυτά τα ηγετικά χαρακτηριστικά που είχε ο Petaway. Πάντως η περιφέρεια, αν θεωρήσουμε ότι έχει κλείσει, έτσι, γιατί δεν νομίζω να γίνει άλλη κίνηση εκεί, έχεις Χάτσερ, έχεις Γκος, έχεις Αθηναίου, έχεις Κόνιαρη στο Άσο 2, έχεις Χίζα, έχεις Ζάρα, έχεις Τζαμάλ Τζόουνς και βάζει και το μικρό το Καναμανόλι μέσα, 8. Καλά είσαι, νομίζω εγώ. Στους ψηλούς έχεις τον Χρυσικόπουλο, έχεις τον Μαργαρίτη, έχεις τον Ερώτο Καρά, έχεις τον Αγκολέζο, τον Μορέιρα. Θα κάνεις τουλάχιστον μία ακόμα κίνηση με Αμερικανό. Δεν θες λίγο περισσότερο ξύλο εκεί. Ναι, ναι. Νομίζω ότι και με το Χάτσερ που ήρθε τώρα. Εκείνο το σόφτεν, αργά.
Γιατί δεν παίρνω φούσο. Πήγε, πού να δεις, πού πήρε το μάτι του. Στον Ιωνικό πήγε, Α2. Α2, ναι. Τι κάνουν αυτοί. Να δίνουν λεφτά και παίρνουν επέκταση. Νομίζω πήγε στον Ιωνικό. Δεν ξέρω τον ανακοίνωσε, απλά χάσει κάπου πήρε το μάτι μου ότι έχει συμφωνήσει για κάτι τέτοιο. Αμάρχεσαι με το σαφτέρα με αυτόν, έχει κολλήσει τόσα χρόνια. Με ο Καζανοκέφαλος με κόλλησε. Τέλος πάντων. Καλά, εγώ το φαγί έχω κολλήσει και όλο μου λέγανε από τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι καλά, δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά, πάρ' τον τώρα. Τον πήρε ο Πρίφτης, νομίζω. Όχι ο Πρίφτης. Ποιος τον πήρε, εσύ, κάπου στη ΒΕΝΤΕΜΠΕ. Ιταλία πήγε. Όχι, όχι. Κάπου στη ΒΕΝΤΕΜΠΕ κάποιος τον πήρε. Ο Φαγιέ έχει άλλα ζητήματα, φίλε. Δεν είναι. Ξέρω τι είχε, ρε. Η μισή κερκή θα είμαστε τα ίδια. Δεν ξεπερνούσαμε. Ναι. Εντάξει, στα μισά παιχνίδια δεν έπαιζε και ήταν τραυματίας. Πέρυσι στον Προμηθέα. Τέλος πάντων. Δεν νομίζω θα είναι κίνηση από ελληνική αγορά αυτή που είναι να γίνει όσον αφορά τον Αμερικανό 24-5. Ωραία. Και εγώ νομίζω ότι. Εκείνος μετά... εκεί που ήταν στο Λαύριο, στον Προμηθέα στην αρχή και έφυγε. Που επειδή μάλλον με όλο τον κόσμο. Και είναι παιχτάρα, ο Εύανς. Ήρθε στο Λίμνο. Είχε προταθεί. Πάρ τον αυτόν, ρε. Είχε προταθεί, το ψάξε ο ΠΑΟΚ όντως πριν κάνα. Ξέρω εγώ, 15-20 μέρες. Ήταν μέσα αυτού που προτάθηκαν. Αλλά δεν, και πήγε στον Ήφαιστο Λίμνου. Και πιθανόν ότι για να πήγε στον Ήφαιστο Λίμνου πήρε και καλά λεφτά. Δηλαδή, σίγουρα θα πήρε καλά λεφτά για να πάει, για να πάει εκεί. Ο Εύανς που ήταν πέρσι στο. Και πρόπερσι στο Λαύριο. Πλακώθηκε με αυτού, τι έκανε. Ναι, ναι, είχαν θέματα εκεί. Ποιο άλλο ψήλο είχε εδώ. Αυτό που πειράζει δεν μ' αρέσει. Πολύ. Για ποιον τώρα, για τον Μαγκή ή τον Κάιζερ. Τον Μαγκή, τον Κάιζερ δεν τον ξέρω. Ο Κάιζερ έχει ωραία στοιχεία. Ο Μαγκή είναι δεινόσαυρο, δε αγόρι μου. Είναι κλάντο χωρίς κινήσεις του. Δηλαδή δεν θέλω. Έκανε καλή χρονιά πέρσι όμως την κίνηση. Έκανε από το καλάθι να το βάζει. Δηλαδή, δεν έκανε τη χρονιά που είχε κάνει με τον Κολοσσό. Τέλος πάντων, για αυτό το Μορέιρα πάντως. Mm. Που τον έχει ανακοινώσει ο ΠΑΟΚ και ξέρουμε πέντε πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι μαζεύονται καλά στοιχεία. Αν κολλήσει λίγο στον τρόπο παιχνιδιού τον ελληνικό, που είναι λίγο διαφορετικός από τη ΒΕΝΤΕΜΠΕ. Δηλαδή. Στη ΒΕΝΤΕΜΠΕ, επειδή υπάρχει μεγάλη αθλητικότητα και γενικότερα πολλά κορμιά που μπορούν να σε ακολουθήσουν ψηλά, έχει περισσότερο. Δηλαδή, ένα ψηλό έχει περισσότερο χρόνο να κινηθεί. Δηλαδή, επειδή χθες το βράδυ λίγο το μελετούσα το Μορέιρα και προσπάθησα λίγο έτσι να κάνω και μια-δυο επαφές με ανθρώπους που είναι εκεί για να μάθουμε πέντε πράγματα παραπάνω. Έβλεπα πολλές φορές ότι ο Μορέιρα έπαιρνε την μπάλα και γυρνούσε πρόσωπο. Και έβρισκε το χώρο για να πάει στο καλάθι. Επειδή 2-11 βέβαια, άμα θα βρει το χώρο και φτάσει κοντά στο καλάθι, είναι καλάθι. Και κοντρολαρισμένο ήταν για 2-11 και Αφρικανό. Ναι. Δηλαδή δεν του φεύγει μπάλα από τα χέρια, όμως ένα γνωστό μου. Ναι. Ναι. Κάτσε. Έλα, μην μου το κάνετε αυτό, ρε. Εντάξει, είπαμε. Βάζουμε πλάτη, στηρίζουμε, αγαπάμε το τμήμα. Μόνο με κόλλα χάντμπολ. Μόνο με κόλλα χάντμπολ τον δέχομαι πίσω. Να παίζει με κόλλα. Αλλιώς δεν. Καλά. Η οποία δεν είναι κακή κόλλα. Ναι. Δεν ζουμένη. Ναι. Απλά κολλάει μπάλα. Δεύτερη χρονιά πιστεύω αν θα επιστρέψει θα κάνει καταπληκτικά πράγματα. Με ψήνεις. Όχι, τον κυνηγάω. Δεν αντέχω άλλο. Φίλε, μένει στο screen, κυνηγάει τους κοντούς, τρέχει στα rebound, ορμάει άμυνα, σκυλί του πολέμου. Είναι αυτός ο πανικός που το rebound. Πιάνει. Αυτό ότι σουτάρω σαν να παίζω σκουός, να σπάσω το ταμπλό. Ωραία. Ρε φίλε, έχει κάνει ταμπλό και να μην βρει στεφάνι. Ναι, ρε φίλε, πολύ ωραία σε όλα αυτά. Αλλά θα έχει κοντούς που θα βάζουν. Δηλαδή, ας έχει ξέρει που να κάνει όλες τις άλλες. Ωραία, δεν μπορεί μπορεί να δω σε κάποιον που την πιάνει. Να την βάζει από κάτω από το καλάθι. Όχι, την πιάνει. Ναι. Δεν σου είπα, δεν θέλω πόντους. Μην βάλει ποτέ. Να την πιάνει. Όταν του τη δίνουν, να την πιάνει. Καλά. Και να ξέρουμε ποια χρώματα είμαστε εμείς. Αυτό θέλω. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Οσμάν Κουρμπάλη. Ο έμπειρος αθλητής επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη. Χωροτούμε μετά, εντάξει, θα βοηθήσει. Δεν είναι ότι θα βοηθήσει, σίγουρα θα βοηθήσει εσύ και σίγουρα ξέρει το ρόλο του. Αλλά ρε φίλε, είναι πολύ σπαστικός. Δεν διαφορώ. Και εγώ πολλές φορές πέσα εκνευρίστηκαν η αλήθεια. Ήταν έτσι στιγμές που εκνεύριζε. Δηλαδή, αλλά έκανε πολλά πράγματα. Έχω παίκτες. Δηλαδή έχω. Ναι. Μαργαρίτη. Α, ναι. Ο Χάτσε. Ωραία. Έχω τον Γκόνιαρε που ξέρω τι θα κάνει. Έχω τον Σκίζα που ξέρει τι θα κάνει. Ξέρω θα κάνει. Δηλαδή δεν του ζητάω να κάνει παπάδες. Ναι, σωστά. Να πάει στα rebound, να παίξει τις άμυνες του και να δώσει ενέργεια στο ανοιχτό γήπεδο. Δηλαδή δεν είναι πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει και ένα αξιόπιστο σουτάκι να βρεθεί ελεύθερος να μην τη στείλει σέντρα σουτ. Θα το βάλει. Ναι, αυτό θέλω από αυτόν. Ωραία. Με όλους ξέρω τι θέλω. Α, ο Μορέιρα είναι ένα στοίχημα. Κακά τα ψέματα. Εντάξει, Κλάσεν δεν είναι σίγουρα. Αυτό το δράμα πέρασε. Μην το λες εσύ. Εντάξει, δεν κόλλησε αυτός. Δεν μπορεί, δε. Φαίνεται από τα μούτρα. Είναι περίπτωση να σου πω λέω κάτι. Δηλαδή, πήρε, και δουλεύει τον πήρε η Λούντβιγκσμπουργκ το Κλάσεν. Δεν πειράζει. Η Λούντβιγκσμπουργκ που πήγαινε πυραυλοκίνητα. Δεν με ενδιαφέρει. Είναι μικρό κλαμπ. Άλλο μπορεί να έχει 6 φορές μπάζετ παραπάνω από εμάς,
Αλλά είναι μικρότερο βασικό. Σου είπα το θέμα κλαμπ. Του ποιο ήταν από ένα σημείο και μετά. Ε. Τι? Σου είπα το θέμα του κλάσεν ποιο ήταν και γιατί ήθελε να φύγει, δεν μπορούσε. Άλλο. Κομμένα... Δεν είχε έρθει η κοπέλα το εδώ. Ωραία, δεν έχουμε εμεί. Σαν τον Άλτο Χάζο τον Ατρίδη. Έπρεπε να βρει κομμένα στην Αθήνα και να ψάχνουμε δουλειά να τον βάλουμε. Ωραία. Χάθηκαν εδώ, τόσα κορίτσια έχουμε. Εντάξει, και διαθέσιμα. Δεν είναι και τίποτα δύσκολε. Ναι. Δεν μπεδεύεσαι ιδιαίτερα. Εντάξει, θα πει πέντε βλακίε, ξέρουν ότι είναι βλακίε, γίνεται δουλειά, χάρηκα πολύ, τα λέμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μία κίνηση ακόμα για τον ΠΑΟΚ σίγουρα στο 4-5 και ας περιμένουμε να δούμε μέχρι εκεί μέσα Σεπτεμβρίου, τέλη Σεπτεμβρίου, αν προκύψει και τίποτα άλλο. Εγώ δεν μπορώ να το αποκλείσω τώρα που μιλάμε. Να προκύψει. Μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου, τελικό κυπέλλου να πάμε. Τελικό κυπέλλου. Ναι, ρε φίλε. Okay. Πανιόνιο και Άκη δεν έχω. Μέχρι okay. Με τελικό. Ναι. Πιθανότατα. Στην Τούμπα πήγα να πω. Στο Παλατάκι. Ναι, ναι. Ωραία. Τελείωσε. Αυτό θέλω. Τι ζητάω. Και να πας στον τελικό μετά με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Δεν θα πάμε με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Α, οκ. Εντάξει. Θα πάμε με τον Ολυμπιακό στο Παλατάκι. Ωραία. Ωραία. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα λοιπόν για τον μπάσκετ. Είπαμε Χάτσερ για δύο χρόνια. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Γιατί είπαμε και από πέρσι προσπαθεί να το κάνει ο ΠΑΟΚ όσο μπορεί να κρατάει παίχτες και να έχει έναν κορμό 5-6 τουλάχιστον παικτών κάθε σεζόν. Νομίζω ότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, όχι νομίζω. Σίγουρα θα γίνει κουβέντα και με την πλευρά του Κόνιαρη για να φανεί εκεί αν υπάρχει πιθανότητα να ανανεωθεί η συμφωνία που έχει ισχύει τωρινή μέχρι το 2019, μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι δηλαδή. Να γίνει κουβέντα εκεί. Αν ανανεωθεί για τουλάχιστον ένα χρόνο να συνεχίζει να πορεύεται με τον Κόνιαρη ΠΑΟΚ. Αν όχι, να δούμε τι μπορεί να γίνει. Απλά το λέω γιατί η μία επαφή που έχει γίνει μέχρι τώρα ήταν νωρίς, ουσιαστικά προς το τέλος της περασμένης σεζόν. Τώρα είναι να γίνει μια πιο ουσιαστική κουβέντα. Δεν το ξεχνάμε το θέμα του Κόνιαρη. Είναι κάτι που παίζει. Okay, μπορεί να είμαστε ακόμα νωρίς, αλλά σίγουρα είναι κάτι που θα απασχολήσει τον ΠΑΟΚ σχετικά άμεσα. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα στο μπασκετικό κομμάτι. Ολοκληρώνεται το ρόστερ. 30 Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά, είναι το πρώτο φιλικό και κλεισμένο το θυρό με τον Ολυμπιακό στο Μέτσοβο. Θα δώσει γενικά πολλά φιλικά ο ΠΑΟΚ. Και έτσι μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα θα πάει και στην Τουρκία σε κάποια φάση να παίξει ένα παιχνίδι εκεί. Έχει και πολλά φιλικά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, ώστε να προετοιμαστεί όσο το δυνατό καλύτερα για το ξεκίνημα σεζόν. Γιατί η σεζόν ξεκινάει Πανιόνιο, Τετάρτη, Σάββατο πρωτάθλημα, Τρίτη Βενέτσια με Βενετία. Και θα πάει έτσι μέχρι τον. Ωραίο να προπόνηση μέσα στα παιχνίδια, φίλε, η καλύτερη ιστορία. Ναι, εντάξει, ειδικά στην αρχή είναι το καλύτερο όλων. Αρκεί να έχω λίγο τα αποτελέσματα. Το πρόγραμμα δεν είναι τέτοιο που να λες. Δεν είναι όπως πέρσι. Δεν είναι όπως πέρσι το πρόγραμμα στην αρχή. Που... Και ελπίζουμε να μην πάθουν τίποτα τα δύο γκάρντ μας παραμονές του αγώνα. Και επίσης φέτος, αν δούμε τίποτα στα φιλικά να πετάνε όλοι, δεν έχει τους περσινούς ενθουσιασμούς. Γιατί βγήκε σε κεντεμιά να μπουν από τα σημεία και μετά. Έξαλλος πασχετικός πόξης. Βεβαίως. Εδώ είμαστε, να απαντήσουμε. Σταύρο, αληθεύεται ο Κρουμπάλη πήρε το ρόλο για το ψαλιδοχέρι νούμερο 2. Αν ναι, αξίζει να τον φέρουμε για λόγους διαφήμισης, λέει ο αδελφός Χρήστος. Εντάξει, δεν. Φαντάζεσαι βίντεο παρουσίαση του παιδιού το Κρουμπάλη ψαλίδια. Αν ήμασταν NBA, αυτό θα κάναμε. Αν ήμασταν NBA, αυτό θα κάναμε. Καλά. Εγώ το λέω. Κάτσε, μην γίνει καμιά καινούργια επαφή. Και ψάχνω να πάω και έχει έναν άλλο, δεν του κάθεται. Ούς, έρχεσαι, γυρνάς. Γυρνάω, ναι. Πόσα θες? Θέλω 90 δεν έχουμε. Θέλεις 50. Θες 70. Πόσο έχουμε να το δώσουμε, 70. Ε. 70 και αν πάρουμε το Champions League στο ποδόσφαιρο, θα σου δώσουμε άλλα 20. Ωραία. Δεν πάω, το κάνουμε έτσι. Δεν θα διευκρινίσουμε ποιο Champions League. Ναι, σωστά. Εντάξει, γιατί μπάσκετ είναι. Ναι. Θα βάζουν όλοι, μπορεί ξέρω, να φτάσουμε μέχρι τέλος επειδή βάζουν όλοι. Ναι. Αυτούς που θα έχουμε, δηλαδή φαντάζομαι τώρα. Να αρχίσει μπορεί, ρε φίλε, να. Ο Χάτσερ το κολόχερο. Πάμε προσαρμόζει ναι. Άμυνα. Αρχίζει. Θυμάσαι τι είχε γίνει με την Παρτιζάν με το Χάτσερ στο παρατάκι. Που έχει έρθει την επόμενη σεζόν και έβαζε τα πάντα. Ναι. Τα πάντα. Μα και με τον ΠΑΟΚ το είχε κάνει αυτό. Τι θες, μωρί. Είχε τότε. Είχε, θυμάσαι τον Μιλιάνοβιτς που είχε πάω. Μέχρι και χρωματικά ταιριάζει τη σήμερα. Εδώ θα. Ελένη, τι γίνεται. Τι γίνεται. Όλα καλά. Είδα το βίντεο. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Για ποιο πράγμα. Αυτό το βίντεο το οποίο έκανες πριν την εκπομπή.
Γιατί δεν υπάρχει χιλιάδες λόγους. Έχεις δώσει δικαιώματα, ειλικρινά. Χιλιάδες λόγους. Να πούμε έξω τα δικαιώματα που έχεις δώσει. Έχεις δώσει δικαιώματα. Έχεις αφήσει να εννοηθούν πράγματα. Πέρα την πλάκα, θα τα πούμε έξω. Δεν μπορούμε να τα πούμε στον αέρα τώρα αυτά. Δεν μπορούμε να τα πούμε στον αέρα αυτά. Όχι, όχι. Αλλά άμα δεν θέλαμε και στον αέρα. Καθαρός ουρανός στα αστραπές δεν φοβάται. Παρακαλώ. Καθαρός ουρανός. Καθαρό κούτα. Κάτω λιμία, πα πει στη θέση του. Λίγο το παρκάρω δεξιά. Καθαρό κούτα. Τέλο, καθαρό ουρανό. Πώς πέρασε την Ντουμπάι, εντάξει. Πάρα πολύ ωραία. Δώσει λίγο κλίμα. Θα δώσω κλίμα. Έχουν έρθει καμιά... να σου πω κάτι. Έχουν έρθει καμιά τρεις μέρες νωρίτερα οι Ρώσοι. Θα κάτσουμε την Παρασκευή. Γιατί δηλαδή... εμείς θα πάμε μία μέρα νωρίτερα. Ναι, δύο μέρες νωρίτερα κι εσείς. Αλλά θυμάσαι. Άκουσε τη ερώτηση. Καλά, δύο μέρες νωρίτερα είναι δυνατόν. Τώρα νομίζω που άκουσα πόσες μέρες. Αν δεν με κλείσουν στο Ράντισον, θα υποφέρουν. Δεν έχουμε κλείσει ακόμη δωμάτιο. Δεν μου έχουν πει ακόμα. Ψάχνονται για μπάνιο όμως οι Ρώσοι, έτσι. Ψάχνονται για μπάνιο. Οι Ρώσοι. Οι Ελβετοί είχαν πάει Περαία. Στήλους Τούσλα. Λοιπόν, έμειναν στο γήπεδο για να κάνουν διάφορα θεματάκια με ανθρώπους που μιλάνε δύσκολα, θα έλεγα. Έλεγε κανείς. Έλα, Σταύρο, θέλω να διαβάζεις τα χείλη μου. Παντομήμα στο στούντιο του Λίμπερο 107,4. Ναι, θα τα δούμε στα ρωσικά, έτσι. Σε πολύ λίγο. Σε λίγες μέρες, έτσι. Έχουν έρθει αρκετοί. Γυναίκες έχουν έρθει, όχι. Όχι. Η μεταφράστρια ήταν η γυναίκα. Εντάξει, ήταν από εδώ. Είναι, την είδατε. Εντάξει. Γιατί υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον λόγω της φωνής, φαντάζομαι. Όχι, λόγω της προφοράς, βασικά. Γιατί μου θύμισε κάτι ταινίες. Το Στάλιγκραντ. Θα τελειώναμε νωρίτερα, αλλά είχε Ρώσους κανονικά, ήρθαν εκεί και πρώτη ερώτηση για το Μίτσε, τελευταία για πόντους βέρμπους. Πες μου τα μούτρα Λουτσέσκου, γιατί δεν βάζαμε εδώ την κάμερα, τα μούτρα Λουτσέσκου όταν ήταν η πρώτη ερώτηση. Τον αγαπώ τώρα αυτόν τον προπονητή, τον αγαπώ και δεν κρύβεται κιόλας, λέει τον καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις πότε θέλει να πει τον άλλο. Ναι. Είναι αυτό που λέμε η συνέντευξη όπως την ονειρευόσουν, δηλαδή πρέπει να περνάει. Πραγματικά θέλω να γίνεται έτσι η συνέντευξη. Να πάρουμε τις ερωτήσεις. Κάτι, να του λέει, τι μάζεσαι βλάκα τώρα μεσημέρι, γιατί κάτσε στο διάλογο. Δηλαδή πρώτη ερώτηση, αύριο τα παίζει ο ΠΑΟΚ όλα για όλα πέρασε στα Σπαρτάκ για το Μίρτσα. Για το... Και τελευταία για τον Πόντου. Νομίζω τον ρώτησε, είναι πιο γνωστό από εσά. Κάπου κάτι τέτοιο. Ναι, έχει μεγαλύτερη εμπειρία από εσά. Εντάξει, ωραία, τον ξέρουμε τον Μίρτσα έτσι. Εννοείται, τον ξέρουμε, τον σεβόμαστε. Το πολλά ξάκι, χρόνια, το πολλά χιλιά. Δεν σταμάτησε το τηλέφωνό του στη Βασιλεία να χτυπάει. Μεγάλη βραδιά για την οικογένεια Λουτσέσκου. Τέλος πάντων, την Τούμπα συζητάνε πάρα πολύ οι Ρώσοι. Δηλαδή, ρωτούσαν πληροφορίες, ας πούμε, από πόσο κυμαίνονται τα εισιτήρια, ποια είναι η πιο φθηνή θύρα, το πιο ακριβό εισιτήριο, χθες σε πόσες ώρες εξαντλήθηκαν. Και στα ρωσικά, αμέσως έγινε αναπαραγωγή το sold out, έτσι. Ότι πάει στην κόλαση τη Τούμπα η Σπαρτά και τέτοια. Εμείς θυμόμαστε εποχή που δεν είχαν site. Εντάξει. Τι λες, ξέρεις τι γίνεται. Έχει πάρα πολύ πράγμα. Και όμως επειδή να σου πω ότι... ξέρω τη Euroleague τη συνεργασία, έχουν απευθύνσει οι υπεύθυνοι εδώ. Γιατί... Ναι, έχουν κανονικά και για ρεπόρτερ κάθε ομάδα. Δηλαδή, εγώ έχω. Αυτό μίλησε όπως μιλάω εγώ για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Εμείς θα κάνουμε αυτό. Ναι. Ένα γκολ, Έχουν. Δηλαδή, εγώ έχω έναν. Δεν μπορεί να πει καμιά φάπα σε δευτεί που. Πολύ, πολύ φίλο δημοσιογράφο και μου λέει όχι, γιατί εγώ καλύπτω τσεσεκά. Δεν μπορώ. Δηλαδή, ο καθένας έχει. Κάντε ένα blog. Έχει ένα το. Η Σπαρτάκ είναι η Σπαρτάκ. Χρήστο, και όσοι βοήθαμε λίγο. Η Σπαρτάκ είναι τα δικά μας τα παιδιά, η εργατιά, Εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει, δεν είναι ηλεκτρολόγοι και στρατοί και τέτοια. Στρατό ή τσεσεκά, οκ. Το τρένο. Λοκομοτίβ. Ναι. Και η δυναμό τι είναι. Το δυναμό του τρένου τι. Η ακροδεξίλη. Ναι, φεύγουμε από εκεί, ναι. Δεν, δηλαδή έτσι. Υπάρχει κάτι άλλο στο ΣΕΚ εκτός από ακροδεξί. Ρε φίλε, υπάρχουν και παραδοσιακοί. Α, ναι, οκ. Okay. Ρωτήσατε για τις κοινωνικές κομμουνιστικό... συνθήκες στην Τούμπα. Άκουσα καλά. Τις διαφορές θέλαμε να μας πεις. Τις διαφορές, ρε Σταύρο, δεν τις έβλεπες στη Ρωσία. Είχαν αγανακτήσει όλοι από τις υψηλές θερμοκρασίες. Εντάξει, εσύ μπορεί τώρα να φύγανε μήκος θέμους από πάνω. Okay. Νομίζω ότι σε όλη την Ευρώπη η Ρωσία κάνει σίγουρα υψηλότερες θερμοκρασίες από ό,τι εδώ. Στο Βλαδιβοστόκ τώρα βγαίνουμε κοντομάνικο. Άνετα. Τι εδώ λες, το βράδυ θα χρειαστείς και μια σακέτα. Καλά δεν έχεις δει τι γίνεται σε όλη στο την Ευρώπη. Μουντιάλ. Στο Μουντιάλ. Πώς δεν έχω δει. Πήγα στην Ελβετία και είχα ψηφσίτ για να δει τη Μούρη, Εβιάν. Εννοείται ότι είδα τι γίνεται. Και συνάδελφος φώναξε τον οδηγό του τραμ και του έκανε για να σταματήσει. Στο ελβετικό τραμ. Είχε σε VR μαζί σου στην Poor Mother Ελβετία. Η Poor Mother Ελβετία είχε σε καφετέρια. Εβιάρ. Όπως έπαιρνε τον καφέ, έπαιρνε και ένα τέτοιο. Φυσ. Είχε πιστολάκι.
Με νερό στη μούρη. Δεν με είδε, σε φόνο δεν βάζω story. Φυσικά και τα είδα. Τέλο πάντων, πρέπει να δώσουμε τι συντάξει του Γιώργου Παναγιωτήδη. Τα λέμε ξανά αύριο εδώ στις 12. Ακολουθεί Γιώργος Παναγιωτήδης. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 104,4.